Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε. Κατ' οτσάκαλο καταπληκτικό μας χορηγό Πιπίνο Κάπη. Ζούριδες, ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσόκια. Αθλητήριοι και αθλητήριες καν του δόθε. Πάμε και σήμερα για δύο ψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό λέμε. Πάμε να τα κάνουμε όλα γιάχμα. Πάμε να κάνουμε κλειστή τρίπλα στενοχώρια. Να περάσουμε την μπάλα κάτω τα πόδια του κορονοϊού και της στενοχώριας. Και να κάνουμε και σήμερα μία αγνή, μία αυθεντικά ζουμπουσάδα. Μια Παρασκευή λέει στην ατμόσφαιρα. Δεν ξέρω γιατί, παρότι Πέμπτη. Ο καιρός έξω, σαν ευθυνόπορο. Ας κάνετε πλάκα. Ιούνιο έχει μεθαύριο. Έλεος πια. Βροχοπτώσεις αυτά. Κρύο, ζακέτες. Μπουφάν, δίσου, δακρυώσεις. Χαλάζια πέφτουν, να πούμε, κορμί δέντρων. Βροχές αυτά, κατακλυσμοί, τι γίνεται. Μουρλάθηκε τελείως ο καιρός. Άιντε, σύνελθε. Σένα το λέω, υδράργυρε. Ξέρουμε που μένεις. Τι κάνετε, πουλάκια μου. Ελάτε και σήμερα στην παρέα μας, στην υπέροχη, στη μεγάλη παρέα των αθλητηρίων του Ζουμουσού. Ελάτε να περάσουμε ένα ωραίο δίωρο. Να φύγει το μυαλό από όποια στεναχώρια. Να κάνουμε και σήμερα μουχαμπέτη. Να κάνουμε και σήμερα σουλουμουντρούχου μια καραπιπερίμ, διότι ως γνωστόν σε αυτή την παρέα δεν μας πέφτει με τίποτα το πάθος, η τρέλα, η ενέργεια, η αισιοδοξία, η όρεξη για ζωή γενικότερα. Αλλά μου αρέσει ο τρόπος που σκέφτεστε, μουλάκια μου. Ελάτε, ανοίξαμε την πλημπλικερή, γράφετε αθλητήριους με ελληνικούς χαρακτήρωες και στέλνετε το μηνυματάκι σας στο μαραφέτη. Λατρεύω αυτές τις λέξεις. Που είναι πασπαρτού. Η λέξη μαραφέτη που μπορεί να μπει παντού. Πιάσε λίγο το μαραφέτη. Το καβλιτσέκι επίσης είναι μια τέτοια λέξη, η οποία όμως έχει ατονίσει, έχει σχεδόν εξαφανιστεί. Το μαραφέτη. Πιάσε το μαραφέτη. Το μαραφέτη μπορεί να είναι οτιδήποτε. Από τη λαβίδα που θα πιάσει, ας πούμε, το παγάκι στην σαμπανιέρα, λέμε τώρα, από το... Από το τσιμπιδάκι που θα πιάσει τα μαλλιά του παιδιού, από ένα κατσαβίδι, από ένα γαλλικό κλειδί, από ένα οτιδήποτε. Μέχρι το σπαθί, να πούμε, από τους Thundercats. Πιάσε λίγο. Μέχρι το φωτόσπαθο από τον πόλεμο των άστρων. Φίλος, πιάσε λίγο το μαραφέτη. Μεγάλη ευκολία δίνει. Είναι αυτές οι λέξεις που τις αγαπάς. Διότι σου δίνουν μια ελευθερία, ρε παιδί μου, να πεις ό,τι γουστάρεις, ό,τι θέλεις. Τι βάζεις εκεί, να βάζω ένα μαραφέτη. Είναι σαν το τσίκ στη μαγειρική. Βάλε λέει ένα τσίκ αλεύρι, βάλε ένα τσίκ λέει άνηθο. Τσίκ, παιδιά, εμείς που είμαστε άσχετοι με μαγειρική, τι τσίκ. Βάλε λέει μια πρέζα αλάτι, άστο, εκεί πάμε αλλού, σε άλλες ομάδες. Ελάτε στην παρέα μας, κοπιάστε και σήμερα... Αυτό που υποσχόμαστε είναι να σας κρατήσουμε ωραία παρέα με κέφι και ζωντάνια. Και το μεσημέρι ερχόμαστε 2 με 3 με την εκπομπή Ποιος Αυτός 1-0. Να πω ότι κοντά μας η ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης με 30% στα προϊόντα Philips. Εξαιρετική μάρκα, πάρα πολύ δυνατή. Κάνετε τη βόλτα σας, μπουκάρετε μέσα στην ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Ο Κωστής λέει ότι είσαι κορυφαίος. Ο Τσάτς λέει ότι είσαι πολύ μπροστά από όλους, ότι είσαι το υπερατού στα καταστήματα με τα ηλεκτρικά, ότι θα μας πάρεις τα μυαλά, ότι θα μας κάνεις τιμές, ότι θα μας κάνεις μουχαμπέτη, τέτοιο που θα ξαναρθούμε πάλι ξανά μανά. Κι άλλη φορά. Να κάνω ένα πλεονασμό. Θα ξαναρθούμε πάλι. Σολικισμός. Θα ξαναρθούμε πάλι άλλη μία φορά. Ανδρέα Παπαδρίου 10 στο Κορδελιό είναι η διεύθυνση. Μπουκάρετε. Κινητό θέλετε, τάμπλετ θέλετε, λάπτοπ θέλετε, τι θέτε, τηλεόραση θέτε, τι θέτε, ψυγείο θέτε, τι θέτε, τι θέτε, καταψύκ, τι θέτε, καταψύκ, ό,τι θέτε, ό,τι θέτε, τι θέτε, ό,τι θέτε. Και ωραία ο Γκιονάκης με το μασκαλοκάβαλο στα κίτρινα γάντια. Ξέρω, γνωρίζω, δεν ξεχνώ ότι χρωστώ β' μέρος από τα... Κινηματογραφικά, βεβαίως είναι έτοιμο. Θέλω να πω πως παλιά, πως έδειχνε παλιά, δείτε από την ΕΡΤ. Έχω έτοιμο ένα αφιέρωμα μετά στον τεράστιο Στράτο, στον πολύ μεγάλο και τόσο σημαντικό Στέλιο, στο Στέλιο Καζατζίδη. Εσείς μου στέλνετε
διάφορες ωραίες ιδέες. Έχω μία εκπομπή που θέλω να κάνουμε για στρατό. Εκεί θα κάνουν υπομονή οι γυναίκες. Αλλά έχουμε και μία εκπομπή έτοιμη που θα είναι αμιγώς γυναικεία. Δεν σας λέω τι, θα το φυλάξουμε για έκπληξη. Είπα για ηλεκτρονέτ, δεν είπα για Αιγαίων, δικητήριο. Η μία μαγαζάρα, ωραίο καστρο, η άλλη μαγαζάρα. Μπαίνει ο κόσμος, μένει έκπληκτος από το πόσο φροντισμένο, το πόσο καθαρό, το πόσο περιποιημένο, το πόσο γεμάτο υπέροχα ψαρικά και θαλασσινά είναι και το ένα μαγαζί και το άλλο. Δεν υπάρχει άλλο τέτοιο μαγαζί στη Θεσσαλονίκη, παιδιά. Εκεί ξέρετε ότι δεν υπάρχει τίποτα που να μένει παραπάνω από όσο πρέπει, φρέσκο στο πιάτο σας και πε και φε, take away που λένε και στην ορεινή επτανησία. Έχετε τη δυνατότητα χωρίς να έχετε μυρωδιές στο σπίτι, αυτά μυρίζουν οι κουρτίνες, μυρίζουν τα έπιπλα, το ένα το άλλο, να έχετε καταπληκτικά πράγματα στο πιάτο σας σε εξαιρετικές τιμές και στα δύο καταστήματα όπως είπα και με χώρο εστιατορίου πλέον και πάλι από τη Δευτέρα και μετά. Φυσικά για το πιο καινούριο μεταχειρισμένο αυτοκίνητο στην πόλη, ένα είναι το όνομα, ένα είναι το επίθετο, Τσαντεκίδης Cars. Εκεί και επαγγελματικά, εκεί και ταξί αν θελήσετε, εκεί και μικρά αυτοκινητάκια πόλης και μεγαλύτερα αγροτικά, τζιπάρες, αυτά, τα πάντα. Και κανένας δεν πιστεύει ότι είναι αυτά τα αυτοκίνητα μεταχειρισμένα. Φυσικά και ξέρει το δίδυμο Χάρη και Αβραάμ, τον προηγούμενο ιδιοκτήτη, δεν είναι τίποτα από το Ακαπούλκο φερμένα τα αυτοκίνητα, είναι όλα από Ελλάδα και όχι από εξωτερικό. Πληρώνετε όπως εσείς θέλετε και το πηγαίνετε και σε όποιο συνεργείο θέλετε να το κάνει βίδες για να διαπιστώσετε ότι σας λένε αλήθεια τα παιδιά, γιατί με το όνομά τους δεν παίζουν. Και βέβαια, παγωτό και ψωμί, ψωμί και παγωτό, μόνο στο Νικολαίδη αυτός. Και στην Καραουλή Δημητρίου, Καραουλή και Δημητρίου 237 και 163 και στα δύο καταστήματα και στο Λαγκαδά Radio Ed και Νάνα Μέλια και Velvety Bosco και Νοαζέτα και American Cookies και υπέροχες, καταπληκτικές, μοναδικές γεύσεις στο παγωτό. Δεν θα ζαλιστείτε. Αυτό σας λέω μόνο. Μια φορά κάντε την επίσκεψη και θα με θυμηθείτε μπουκάροντας και με ψωμάρες το μεσημέρι. Το άσχημο νέο της χθεσινής ημέρας ήταν ο βαρύς και σοβαρότατος τραυματισμός του Ντούγκλας ή Ντόουγκλας ή Ντάγκλας, λίγο μας ενδιαφέρει, του Αυγούστου. Ο Γκούστο, ο οποίος υπέστη οπίσθιο ρήξη οπίσθιου χιαστού. Συνήθως δεν είμαι ούτε γιατρός, ούτε ορθοπαιδικός, ούτε φυσικοθεραπευτής, τίποτα. Αυτά που ξέρω και σκαμπάζω, συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις το πολύ μεγάλο ποσοστό των τραυματισμών στο γόνατο είναι πρόσθιος χιαστός. Για να το κάνουμε έτσι λίγο λιανά και να το πω έτσι με πολύ απλά ελληνικά και με απλούς όρους, τα κορδονάκια αυτές οι μικρές ίνες, οι λεπτές, είναι σαν κλωστές που κρατάνε το γόνατο μπροστά και πίσω, συνήθως κόβονται, αυτό σημαίνει ρήξη, γι' αυτό ακούτε για ολική ρήξη ή μερική ρήξη, ή κόβονται τελείως. Αυτό δεν είναι κόκαλο να θρέψει. Πολλές φορές που συζητάω με γιατρούς, με ζουμουσάκια, με ορθοπαιδικούς, μου λένε χίλιες φορές ένα κάταγμα να σπάσει κάτι, γιατί ξέρουμε ότι το κόκαλο θα θρέψει ο γύψος αυτά σου ξουμούξου, παρά να κοπούν αυτές οι κλωστές, οι οποίες θέλουν και κόπο και χρόνο, θέλουν πάρα πολύ προσπάθεια, θέλουν πολύ δύναμη από τον ποδοσφαιριστή και σωματικά να ετοιμαστεί και κυρίως ψυχικά, ψυχολογικά, που πρέπει να περάσει αυτό το λούκι. Ρήξη οπίσθιου χιαστού λοιπόν, από κάποιο χτύπημα τώρα αυτό προήρθε, στο γόνατο είναι όλα αυτά που λέμε. Οι πληροφορίες οριστικά δεν έχουμε ακόμα το διάστημα που θα μείνει έξω ο Βραζιλιάνος, αλλά οι πληροφορίες, καλά δεν το συζητάω καν για τα play-offs, πάμε και μπαίνουμε και στην επόμενη χρονιά και μπαίνουμε βαρβάτα μέσα στην επόμενη χρονιά, τουλάχιστον μέχρι τα Χριστούγεννα. Απώλεια, γιατί είναι ένας ποδοσφαιριστής που θα μπορούσε να προσφέρει σημαντικά πράγματα, γιατί είναι ένας ποδοσφαιριστής που και σε νεαρή ηλικία είναι σχετικά, γιατί είναι μικρός, και πόδια φρέσκα και τρεξίματα και δύναμη θα μπορούσε να προσφέρει. Εκεί στα χαφ δίπλα στο Μίσιτς
δίπλα στο Μαουρίσιο, δίπλα στον οποιοδήποτε τέλος πάντων, σαν εξαροοχτάρι. Εμένα μου έχει μείνει αυτή η γκολάρα στη Λάρισα που σουτάρει από το σπίτι του. Και δεν γνωρίζω αν αυτό, το λέω έτσι ρε παιδί μου, το εκφράζω φωναχτά, μπορεί να είμαι τελείως λάθος, μπορεί να είναι τελείως άσχετο αυτό που λέω και άκυρο. Δεν γνωρίζω αν ο τραυματισμός το έχει να κάνει με την επιβάρεση αυτή τώρα στις προπονήσεις μετά από τον κορονοϊό, μετά από την διακοπή τη μεγάλη. Και αν είναι ένας από αυτούς, από αυτούς τους τραυματισμούς που φοβόμασταν ότι μετά από τη μακρά διακοπή θα έχουμε διάφορα θέματα. Δεν ξέρω. Το λέω έτσι ευθαρσώς, δεν γνωρίζω αν είναι τέτοιος. Αν είναι μυϊκός ή αν είναι από χτύπημα ή αν είναι... Δεν ξέρω αν είναι από επιβάρηση, δεν ξέρω. Αυτό που ξέρω είναι ότι η ομάδα χάνει για 6 τουλάχιστον μήνες έναν πολύ σημαντικό ποδοσφαιριστή στα χαφ. Εκεί όπου είναι ένας πολύ νευραλγικός χώρος, εκεί που πολλά θα κρυθούν και δεν ξέρω αν θα έπαιζε βασικός ή όχι, αλλά ήταν μια πολύ σημαντική λύση για τον Αμπέλ Φερέιρα. Δεν μπορούμε να καθίσουμε να μυρολογούμε, ούτε να βάλουμε μεσί στις σημαίες, ούτε να βάψουμε μαύρες κουρτίνες. Ο παίχτης έβαλε ανάρτηση με τη βοήθεια της Παναγίας. Θα το ξεπεράσω και αυτό. Πολύ συγκινητικός στην ανάρτησή του. Σε αυτές τις περιπτώσεις, αυτός ο οποίος πιστεύει πρέπει να πιαστεί από κάπου, το αισθάνεται και σαν ανάγκη να πιαστεί από αυτό στο οποίο πιστεύει, είτε είναι ο Θεός, είτε είναι ο Βούδας, είτε είναι το Δωδεκάθεο, είτε είναι, να πούμε, ξέρω εγώ, ένα χρυσό μοσχάρι, ό,τι πιστεύει ο καθένας, είτε είναι ο Μωάμεθ, οτιδήποτε. Αλλά πλήγμα, κακή είδηση σε μια μέρα που ούτως ή άλλως είδαμε για μία ακόμα φορά τις μονταζιέρες στο πρόσωπο της προπαγάνδας της Ερυθρόλευκης, όσο πλησιάζουμε προς τις αποφάσεις των δικαστηρίων των Ευρωπαϊκών, όσο πλησιάζουμε προς το μεταξύ μας παιχνίδι στις 7 του μηνός, να πιάνουν δηλώσεις του Μίσιτς, να τις φτιάχνουν όπως γουστάρουν, γιατί αυτό προέκυψε, ποτέ δεν είπε ούτε ο Μίσιτς, ούτε αυτός ο Στάρτζεον, πώς τον είπαν αυτόν της Ξάνης τον παίχτη, ότι είπαν «Α, μας τιμωρήσανε γιατί έχουμε τον ίδιο πρόεδρο». Δηλαδή είναι μπούφοι οι παίκτες, είναι βλάκες. Ακόμα και αν ίσχυε κάτι τέτοιο δηλαδή, να βγουν και να το πούν. Τα πήραν όμως, τα φτιάξαν όπως ακριβώς ήθελαν. Το ότι μετά βγήκαν και διέψευσαν φυσικά οι Κροάτες, ότι ουδέποτε είπε αυτά, μιλάμε, εν τω μεταξύ αν διάβαζες δηλώσεις, έκανε μια αποθέωση στο Μίσης Ολυμπιακός, λες και ήταν ο Καραπαπάς. Και είναι πολύ μπροστά αυτοί. Πόσο δυνατοί είναι και δεν μπορούμε εμείς και διάφορα τέτοια. Και αυτό μας τιμώ επειδή έχουμε τον ίδιο πρόεδρο. Και όλος τυχαίως την ίδια μέρα ένας παίχτης Ξάνθης που βγήκε και αυτός μετά ο άνθρωπος και είπε εμετός, λέει, ποτέ δεν είπατε πράγματα, ψέματα. Θα τρέξουν στα δικαστήρια όμως, η λάσπη μένει όμως. Κάτι μένει όταν έχεις ρίξει με τον ανεμιστήρα. Το ότι μετά φυσικά ανασκεύασαν οι Κροάτες και είπαν ότι ναι, δεν είχαν υποθεί έτσι ακριβώς κτλ. Τίποτα δεν είναι τυχαίο, τίποτα, και εμείς πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι και για τέτοιου είδους φάσεις, αλλά και για άλλα ακόμα όσο θα πλησιάζουμε και προς το μεταξύ μας παιχνίδι, γιατί θέλουν αυτοί και αυτό είναι μέσα στην απόλυτη στρατηγική τους, μέσα στον τρόπο τους να δημιουργήσουν ανακατοσούρα, να δημιουργήσουν αναμπουμπούλα, να δημιουργήσουν μεταξύ μας φαγωμάρα, εσωστρέφεια, γκρίνια, στα πληκτρολόγια, στα φόρα, στα σχόλια, στα ραδιόφωνα. Αυτό είναι μια τακτική, παιδιά, ξεκάθαρη. Και να τα βάλουν μετά στα πρωτοσέλιδά τους για να κάνουν τη δουλειά τους. Να υπάρχει δηλαδή αναμπουμπούλα. Το ότι μετά βγαίνουν διαψεύσεις, ότι μετά γίνονται μηνύσεις, ότι μετά τα παίρνουν πίσω αυτοί, δεν τα γράψαμε έτσι, μέχρι και το ότι δεν είναι συμφωνημένος και θα χαλάσει μεταγραφή και αυτά. Δηλαδή,
Ό,τι γουστάραν γράψαν, ό,τι θέλανε. Πρέπει να είμαστε εν εγρηγόρση όλο το 24ωρο για οτιδήποτε. Όπως βλέπετε, αυτοί δεν σταματούν πουθενά και ο τρόπος τους είναι τέτοιος. Δεν αφήνουν τίποτα, όχι μόνο να πέσει κάτω, αλλά το πιάνουν, το δημιουργούν, το μεταλλάσσουν, το αλλάζουν, το διαμορφώνουν όπως γουστάρουν για να πετύχουν το σκοπό τους. Ο σκοπός τους είναι ένας. Διπλός, μεν, αλλά ένας. Να πάρουν αυτό το πρωτάθλημα για τη τρίτη χρονιά, θα αρχίσουν κλωτσομπουνίδια μεταξύ τους και μπινελίκια και κορνέδες στο Ρέντι και στον Πειραιά. Και δεύτερον, να βγάλουν από τη μέση τον ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι ο μόνος δυνατός αντίπαλος και το καταλαβαίνουν, δυνατότερος από αυτούς και οικονομικά και αγωνιστικά, ασχέτως που στο μεταξύ μας παιχνίδι είμαστε αναπόντες, το λέμε κάθε μέρα. Και η χθεσινή μέρα αυτό απέδειξε και πάλι. Ότι επιστρατεύουν ό,τι μέσο μπορούν, μηχανεύονται ό,τι τρόπο υπάρχει για να δημιουργήσουν φασαρία και αναμπουμπούλα. Λες και είναι βλάκας ο παίχτης. Η αλήθεια είναι ότι ρωτήθηκε ο Μίσιτς γιατί σας αφαιρέθηκαν βαθμοί, μας αφαιρέθηκαν γιατί υποστηρίζουν ότι ο πρόεδρός μας έχει και μία άλλη ομάδα. Τσουπ, φέρ το εδώ, ναι, μας τιμώρησαν επειδή ο πρόεδρος έχει μία άλλη ομάδα. Βλέπετε ποια είναι η διαφορά. Με τιμώρησαν επειδή έκλεψα τα χρυσαφικά. Είναι το ένα, το άλλο. Με τιμώρησαν επειδή λένε ότι έκλεψα τα χρυσαφικά. Δυο συλλαβές, μία λέξη, αλλάζει όλο το νόημα, μάγκες. Διότι στο ένα είναι σαν να αποδέκεσαι, σαν να παραδέκεσαι. Δεν πρέπει να εφησυχάζουμε ούτε δευτερόλεπτο. Αντέχετε αυτό θα μου πεις. Α, παιδιά, αντέχετε, δεν αντέχετε. Εδώ μιλάμε για μία μάχη συνεχή, για έναν αδυσόπιτο πόλεμο. Επικοινωνιακό, μηντιακό, ψυχολογικό, οικονομικό, πνευματικό, σωματικό. Βάλτε ό,τι θέλετε μέσα. Κάθε έκφραση που μπορεί να έχει, κάθε πρόσωπο που μπορεί να έχει, κάθε απέτηση που μπορεί να έχει αυτή η μάχη. Από τη στιγμή που όχι απλά πάψαμε να είμαστε ο φτωχός συγγενής, από τη στιγμή που πάψαμε να είμαστε ο συμπαθής επαρχιώτης που ερχόντουσαν, του χτυπούσαν την πλάτη, παίρναν τα τσουρέκια, γλεντούσαν στο Ρόδον και στο Ακρόαμα, τρώγανε στα λαδάδικα τα μεζεκλίκια τους, κάναν τη βόλτα τους, παίρναν και τα τρίγωνα πανοράματος και τα τσουρέκια από τον Τερκελή και κατέβαιναν μετά στην Αθήνα. Από τη στιγμή που πάψαμε να είμαστε λοιπόν τι συμπαθείς που είναι ο ΠΑΟΚ, και αυτός ο ΠΑΟΚ με τον τεράστιο λαό, με την τεράστια ιστορία, με την κρυστάλλινη δυναμική του, με την ιστορία του την καθαρή, το μόνο που δεν είχε ήταν έναν δυνατό οικονομικά άνθρωπο να μπορέσει να τις αντιμετωπίσει. Και ερχόταν ο καθένας και σε τρυπούσε και σου έπαιρνε τους παίχτες και σε πετούσε εκτός Ευρώπης και. Και σου πετούσε και ένα ξεροκόμματο, μια χορηγία, σου φαίνεται και κανένα ανδρίκελο να πούμε να κάνει τον πρόεδρο, και σε είχε εκεί που ήθελε, τέταρτο πέμπτο, και να τρώγεσαι με τον κάθε συμπολίτη για το ποιος είναι το αφεντικό της πόλης. Από τη στιγμή λοιπόν που ο ΠΑΟΚ όχι μόνο βρήκε τεράστιο οικονομικό παράγοντα, αλλά ταιριάξαν και τα χνότα του και τα μυαλά του αυτού που ήρθε, η καταγωγή του, ο πόντος, η ξεροκεφαλιά, το πείσμα, το όραμα και η ατελείωτη δίψα να κάνει τον ΠΑΟΚ μεγάλο. Πέρα από τα επιχειρησιακά, από τις επιχειρήσεις του, πέρα από τα οικονομικά του, πέρα από τα άλλα, από τις δουλειές του. Αυτά μας ενδιαφέρουν δευτερευόντως και είναι μετά που θέλουμε να πηγαίνει καλά η κάθε επιχείρηση αυτού του ανθρώπου. Γιατί αυτός είναι ο ηγέτης μας, αυτός είναι ο κυβερνήτης της ομάδας, αυτός είναι η κεφαλή, αυτός είναι ο επικεφαλής. Αυτός είναι ο τιμονιέρης. Φυσικά και θέλουμε.
Χούρτζα σημαίνει ότι δουλεύουμε εκεί ή ότι έχουμε κάποιο κέρδος άμεσο από εκεί. Το καταλαβαίνετε. Από τη στιγμή λοιπόν που ο ΠΑΟΚ έγινε δυνατός και όχι απλά διεκδίκησε, αλλά κατέκτησε ισοπεδώνοντας τις πρακτικές τους, επιστρέφοντας από ένα κλαμμένο πρωτάθλημα, αδιαφυσβήτητα, αίτητα, τους έλειωσε όλους. Δεν κάθισε πουθενά να σταθεί, να ρίξει δεύτερο βλέμμα. Πέρασε από πάνω τους σαν να μην υπήρχαν. Ήταν επόμενο ότι θα πάμε και σε άλλες πρακτικές και μεθόδους. Και το είδαμε. Και επικοινωνιακά και με στημένες επιτροπές φτιαγμένες και με δικούς ανθρώπους και με κάθε τρόπο. Με κάθε τρόπο. Νομίζω ότι και ο τελευταίος, ο πιο αθώος, ο πιο αδαής το έχει καταλάβει, παιδιά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Κατά τα άλλα, η UEFA ρώτησε στο διαδίκτυο, βάζοντας φωτογραφία από το Σουχρούτσα Ράτσογλου, ποιον παίχτη σας θυμίζει αυτό το γήπεδο. Και αντί να πούν τις Γαλατά Σεράι και να βάλουν δικούς τους παίχτες που πέρασαν από εκεί, πέρασαν διάφοροι σημαντικοί παίχτες, νομίζω πρώτος και καλύτερος και σημαντικότερος ο Γιώργη Χάτζη, αυτή η ρουμάνικη παικτάρα, πλημμύρισε το διαδίκτυο με ΠΑΟΚ και με Ζλάταν Μουσλίμοβιτς. Πλημμύρισε γιατί στο μυαλό όλων υπάρχει αυτό εδώ. نعم أعطى الأمور بوقتين إضافيين لكن نادي فنربخشي حقيقة يعني هناك بعض التغير على الأداء بعد خروج إمري هنا مسلموفيتش تسديده جول جول نعم قد يكون فنربخشي باي باي هنا الكرة الماضية في الشباك يسجل البديل مسلموفيتش مسلموفيتش يسجل البصري في شباك الحارس فولكان ديميريل في اللحظة التي كنت أتحدث فيها عن تراجع فنر نوميزو είναι πολύ ξεκάθαρο το παλικάρι, περιγραφικότατος, λατρεία, έψαξα να τον βρω αυτόν, δεν μπόρεσα τελικά, αλλά έχει γράψει τη δική του ιστορία, δεν ξέρω αν γνωρίζει πόσο συχνά παίζει στις εκπομπές μας, αγνωρίζει πως είναι ringtone σε πολλά παοξίδικα τηλέφωνα, αγνωρίζει ότι εκείνη την ημέρα πανηγύρισε σαν να είχε μεγαλώσει διογένους με Μικράς Ασίας γωνία, αν πήγε στο 104 δημοτικό σχολείο στο Τενεκεδένιο και μεγάλωσε με την αφίσα του Γιώργου Κούδα πάνω από το κεφάλι του στο κρεβάτι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Αυτό που ξέρω είναι ότι πλημμύρισε λοιπόν το διαδίκτυο με ποσταρίσματα από παοξάκια στο ερώτημα ποιον σας θυμίζει, ποιον παίχτη σας θυμίζει αυτό το γήπεδο του Σουχρούτσα Ράτσογλου. Εκείνη τη φοβερή στιγμή, εκείνο το φοβερό βράδυ που υψώθηκε το Λάβαρο μέσα στη γενέτειρα πόλη. Κατά τα άλλα, αύριο είναι μια σημαντική μέρα, 29 Μαΐου, πάντα κάνουμε την αναφορά μας και αύριο δεν ξεχνάμε ότι σαν αύριο το 1453 η πόλη Εάλο, σαν αύριο η πόλη έπεσε, είναι μια ημερομηνία που πληγώνει και θα πληγώνει για πάντα, είναι μια ημερομηνία που δεν την ξεχνάμε, καλή η μπάλα, βεβαίως, καλά όλα οι ομάδες, τα πρωταθλήματα, έτσι αλλιώς, αλλά εμείς σαν ΠΑΟΚ οφείλουμε ένα λόγο παραπάνω, όχι μόνο ο ΠΑΟΚ, σαν Έλληνες οφείλουμε να μην σβήνουμε από τη μνήμη μας μέρες σημαντικές σαν την αυριανή. Θα μου πεις τι λες τώρα ρε Κωστή, 2020 με 1453, κάθεσαι να πούμε καμιά πεντακοσαριά χρόνια μετά και θυμάσαι, θυμάμαι και θα θυμάμαι πάντα, όσο έχω μικρόφωνο, όσο κάνω εκπομπές. Συγκεκριμένες ημερομηνίες δεν πρόκειται να τις ξεχάσω. Έτσι, αφού έχω τη δυνατότητα, κι όσο θα είμαι, δεν πρόκειται να αμελήσω, δεν πρόκειται να λησμονήσω. Σε καμία περίπτωση, σε καμία. Και λέω και πάλι, κανονικά κάθε Έλληνας πρέπει,
Εμείς όμως που έχουμε στα τέσσερα γράμματα το τέταρτο το ΚΑΠΑ, κάτι σημαίνει αυτό στο Πανθεσσαλονίκιος Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινοπολιτών, κάτι σημαίνει έτσι. Έχουμε ένα και ένα λόγο πολύ σημαντικό, ένα λόγο πάρα πολύ δυνατό για να θυμόμαστε κάτι της παραπάνω. Μακριά από πολιτικές, μακριά από ακραίες αντιλήψεις, μακριά από φασιστό, ακροδεξιό, χούντο, δεν ξέρω τι άλλο νέο να ζω, ούτε καν, μακριά. Αγάπη για την πατρίδα, μνήμη για την πατρίδα, περηφάνεια για αυτά που σημαίνει η πατρίδα, μακριά από οτιδήποτε τέτοιο, από το οτιδήποτε. Θα πάμε σε διάλειμμα, θα γυρίσουμε, να μιλήσουμε αέρα, παραγγελιές θα μας κάνετε εσείς, τι κομμάτια, τι γουστάρετε να ακούσετε, θα πούμε τα ανεκδοτάκια μας. Θέλω αυτό το 2 ώρο να παίρνουμε το μυαλό από τη στενοχώρια, πολύ δειλά, πολύ αργά επανέρχεται η κοινωνία πληγωμένη και καθημαγμένη, η εστίαση, τα καφέ, οι επαγγελματίες, ο τουρισμός. Νομίζω ότι δεν περιμένατε εμένα ούτε κανέναν ειδικό να το πει ότι θα ανοίξουν Δευτέρα και άιντε Γιούρια όλος ο κόσμος θα πάει. Ο κόσμος είναι επιφυλακτικός, ο κόσμος είναι πληγωμένος, καταλαβαίνει ότι πρέπει να ξαναγυρίσει σιγά σιγά, προσέχει, έτσι, και με τη βοήθεια και του Θεού θα φτάσουμε ξανά να μπορούμε να ζήσουμε τις ζωές μας normal. Θα πάμε σε διάλειμμα, θα γυρίσουμε, σούμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με επιστρέφουμε. Μπούκαρα, πριν πάμε στις γραμμές, θέλω να στείλω χαιρετίσματα στην αγαπημένη κυρία Τζέννη που μας ακούει, τη μαμά του Νικόλα, την κυρία Τζέννη που είχε μια περιπέτεια με την υγεία της και αυτή τη στιγμή είναι στο κρεβάτι και περνάει δύσκολες στιγμές. Την αγάπη μας προσωπικά δεν την ξέρω, ξέρω όμως το γιο της που είναι ένα εξαιρετικό παιδί, ένας πολύ ωραίος τύπος, άρα ήδη γνωρίζω για αυτήν ότι έβγαλε ένα τέτοιο γιο που τη συμπονά, που στεναχωριέται τώρα που περνάει δύσκολα, και στέλνουμε την αγάπη μας και στην κυρία Τζέννη και στον Νικόλα που έχει κάνει και μια υπέροχη οικογένεια. Την αγάπη μας. Κυρία Τζέννη, καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Θα σας κρατάμε παρέα τώρα που είστε καθυλωμένοι στο κρεβάτι και θα το περάσετε και αυτό με δύναμη, με πίστη, με προσευχή. Όλα καλά θα πάνε, όλα καλά. Λοιπόν, για την ανάρτηση Σαββίδη βεβαίως να πω, γράφανε, οι Τούρκοι γράφουν ότι έχει τελειώσει, ότι έχει αυτά, πήγε ο Λιμνιός, αυτά τα πάντα, και στο Instagram ένα παουξάκι έγραψε στον Γιώργη το Σαββίδη, λέει τι έγινε, λέει οι Τούρκοι πήραν τον παίχτη, αυτά έκλεισε και τα λοιπά, και έγραψε βεβαίως, λέει άμα δώσουν τη ρήτρα που είναι 20 εκατομμύρια, αυτό είναι το ένα αποστάρισμα το χθεσινό, το άλλο είναι αυτό που λέμε μέρες, παιδιά έχουμε μπροστά μας σε μια εβδομάδα από τώρα, σε 10 μέρες, ξεκινάει Γολγοθάς αγωνιστικός. Δεν γίνεται να ασχολούμαστε με το αν θα έρθει ο Μενσά, αν θα έρθει ο Αετόρ, αν θα έρθει ο Κι, ο Ψι, ο άλλος, ο παράλληλος, ποιος θα φύγει, ποιος θα έρθει. Ναι, είναι τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου και τέτοια εποχή, τέτοια συζητούσαμε. Ναι, αλλά είχαμε πάρει όμως το πρωτάθλημα ή το κύπελο, είχαμε κάνει το double, είχαμε τελειώσει με τις αγωνιστικές υποχρεώσεις από τον Απρίλιο με το πρωτάθλημα, Μάιο κάπου εκεί 12, 13, 11 είχαμε τελειώσει με το κύπελο και είμαστε τώρα σε αυτή τη φάση, στο σύννεφο το ωραίο των μεταγραφών που είναι μια περίοδος που την γουστάρω πάρα πολύ ρε παιδί μου, είναι μέσα, είναι άλλο το πίπερο. Όχι όμως τώρα που μπροστά μας έχουμε να δώσουμε μάχες και όχι μόνο αγωνιστικές και δικαστικές όπως βλέπετε και επικοινωνιακές και σε κάθε επίπεδο. Πάμε να μιλήσετε εσείς. Καλημέρα σας. Ναι. Το Σουίφερ, το ξέρεις. Του σκούπισες όλους τι. Όχι. Όποτε παίρνω τον Τζαρό τηλέφωνο έχω και το Σουίφερ στα χέρια γιατί πιάνει αράχνη στο τηλέφωνο. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο, Σπάιντερμαν. Καλημέρα σε όλα τα ζουμουσάκια. Καλημέρα. Έχεις αδειάσει 5 κουβαλά στην πλάτη σου. Είσαι πολύ δυνατός όμως. Πολύ δυνατός. Καρατιά. Έλα, Θοδωρή μου. Τη συμπάθειά μου στους φιλάθλους εκεί της ομάδας του Πειραιός. Τι να κάνουν και αυτό, ό,τι μπορούν. Τη γνωστή ελληνική παροιμία ότι όσα δεν φτάνει αλεπού θα κάνει κρεμαστάρια.
Σωστό. Έτσι, όταν δεν μπορούν να φτάσουν κάποιον, προσπαθούν να τον διαβάλουν. Να τον... Όχι μόνο αυτό, να τον γκρεμίσουν, να τον αυτό φέρουν στα μέτρα τους. Κάνουν χρόνια, Κωστή. Να τον βάλουν στη λάσπη χρόνια. Να κυλιστεί και αυτός για να είναι ίδιοι και να μπορούν χρόνια, να λένε είσαι λασπωμένος κι εσύ. Τα έχουμε πει, έτσι, παιδιά. Μπορεί να σας κουράζω μερικές φορές. Πότε με το Λιμνιό, πότε με το ένα, πότε ακριβώς με το άλλο. Ακριβώς. Εντάξει, παιδιά, το μάθαμε το παραμύθι. Δεν είναι. Γελάμε πλέον. Εγώ είπα. Γλεντήστε το αυτό. Είπαμε, όταν λέμε γουστάρουμε που δεν μας γουστάρετε. Δεν θέλω κανένας ούτε να εξοργίζεται, ούτε να χάνει την ισορροπία του, τον έλεγχό του. Έτσι, αυτό είναι. Πώς θα γίνει. Να σας χαροποιεί αυτό που νιώθουν απειλή από εμάς και ψάχνουν κάθε τρόπο για να κάνουν πράγματα, έτσι. Άκου τώρα, ιστορία καθημερινής μεσημεριανής τρέλας. Ναι. Μεσημεριανής, έχει μεγάλη σημασία αυτό. Ναι. Λοιπόν, ένας τύπος βάφει το σπίτι του. Ναι. Σε κάποια στιγμή βλέπει ότι του λείπουν κάτι υλικά, ας πούμε, κάτι τέτοια, κάτι αυτά. Ναι. Πάει στο κοντινότερο χρωματοπωλείο. Καλημέρα, καλημέρα σε εκεί με την κυρία που την ξέρει χρόνια, ας πούμε. Ευτέρπη, ας πούμε. Μελάτησα. Μπορούμε να επιλέξουμε. Η κυρία Ευτέρπη, ας πούμε, που είναι ένα όνομα Ευτέρπη, που δουλεύει σε Μπογιατζίδικο, βεβαίως. Προχωράει στο πολιτή τον κύριο Χρήστο. Θέλω αυτά και αυτά και αυτά. Θέλω και ένα κουβά του, λέει. Ναι. Ωραία, πολύ ωραία. Σε κάποια στιγμή εκεί που ο άνθρωπος ετοιμάζει τα πράγματα να δώσει στον πελάτη, πέφτουν και οι δύο, ξέρει από τα γέλια κάτω. Προφανώς φταίγαν τα ακουστικά που φορούσαν στα αυτιά και οι δύο φορούσαν ακουστικά και κάτι ακούγανε. Ναι. Λοιπόν, ο πελάτης έχει γονατίσει μπροστά στον μπάγκο, ας πούμε, και χτυπιέται. Ο δε άλλος έχει φορέσει το καπέλο κουβά. Το κουβά καπέλο. Κουβά καπέλο. Είναι η λεγόμενη έκφραση κουβάς καπέλο. Ναι, ναι. Η ιδιοκτήτρια λέει, αν δεν ήξερα και οι δύο ότι είστε εντελώς τρελοί, θα σας έκλεινα μέσα τώρα με το γονατία. Πρέπει να ήταν. Δεν θυμάμαι τώρα καλά, δεν είχα και ρολόι μαζί μου. Γύρω στις 2.30 χθες με εκείνο το πυρυ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 
παιχνίδι με τα δάχτυλα και, το, και τα χείλη. Αυτό, ε. Στόχο πήρε να... να μην κάνεις τέτοια πράγματα μεσημεριάτικα. Δεν μπορούμε να... Πόσο χαίρομαι όταν... Όταν σας φεύγει το μυαλό μαζί και το δικό μου από τις στεναχώριες, ρε παιδιά. Αυτό είναι ο πρώτος στόχος. Δεν μπορούμε να συνέλθουμε. Δεν μπορούμε να συνέλθουμε. Επειδή 2-3 λεπτά δεν μπορούμε να συνέλθουμε. Χθες το βράδυ γελούσα μόνο του. Αυτά είναι τα πιο ωραία, είναι τα προετοίμαστα, έτσι. Είναι εκτός σκελετού. Αυτά είναι αυτού αυθόρμητο. Όταν έρχεται το αυθόρμητο, εκεί. Παιχνίδια, να σου κάνω κοπελιά παιχνίδια με τα δάχτυλα και τα χυλάκια. Αμα άσε καλά ρε Κωστή, άσε καλά. Το δωρή μου, φιλιά. Καλημέρα. Φιλιά πολλά. Γεια σου, φιλιά, Ανδρούτσε. Γεια σου, ζουμουσού, φίλε μου, ζουμουσού. Πάμε, ναι, γεια σας. Ποιος πήρε σειρά. Καλός το παιδί που έχει αδειάσει 3 πίσω, 4 τώρα. Αλλά μας πρόλαβε ο άνθρωπος αράχνη, έτσι. Ο Spider-Man. Τώρα το να πιάνει κάποιος αράχνες και να πρέπει να έρθει ένας ήρωας εκεί τώρα να κάνει δουλίτσα. Δεν θέλω. Ναι, εκεί που πάει το μυαλό σας. Ναι. Ακριβώς αυτό που σκέφτεστε. Ο ήρωας Spider-Man. Επιτέλους θα πρέπει η ΠΑΕ και οι γαθοσιωμήσεις να τραβήξουν μηνύσεις. Φτάνει πια να κάνουμε τις πάπιες. Τελείωσε, κυνηγήσε τους μέχρι τελευταία. Πατήσε τους, διαλύσε τους. Διότι για να γράψει αυτά η φυλάδα αυτή έχει πάρει μία διαταγή από κάπου, έτσι. Τα γράφει σε κάποιον. Καλά, τυχαίο είναι την ίδια μέρα κιόλας. Την ίδια μέρα. Παιδιά, ξεχάστε ότι έχουμε πει. Αποφάσισαν την ίδια μέρα και ο Μίσιτς και ένας άλλος της Ξάνθης να πούνε ότι α, τι ωραία, ναι, αυτός είναι και ο δικός μας ιδιοκτήτης, γι' αυτό. Δηλαδή, ούτε. Λοιπόν. Να πέφτουν μηνύσεις κατευθείαν. Δεν θέλει χαϊδέματα. Τι χαϊδέματα? Στο κεφάλι μηνύσεις, αγωγές. Τελείωσε. Πρέπει η ΠΑΕ να κάνει μήνυση καθώς και οι δύο και ο ποδοσφαιριστής. Έτσι, και δεν δέχομαι εγώ ότι ανασκεύασαν, ότι άλλαξαν, έμεινε σήμερα, είναι πρωτοσέλιδο, πέταξαν τη λάσπη. Δεν θέλω τη συγγνώμη τους. Δεν θέλουμε. Τη συγγνώμη τους δεν θέλω. Ακριβώς. Δεν τη δέχομαι, κύριε. Να τελείωσε. Ξέρει και ο επόμενος, Γιώργο μου, άριστα κάνεις και το λες. Ότι εφόσον παραχαράξει την αλήθεια, εφόσον παραλλάξει στα τα αλήθεια λόγια του, ότι θα ξέρω θα πληρώσει αδρά. Αυτό. Φτάνει πια, τελείωση, δεν υπάρχει ήδη. Αυτούς δεν θέλει να τους χαϊδεύεις. Αυτούς θέλει από κεφάλι, κατευθείαν στο κεφάλι. Κι άλλα θα έχει, να ξέρεις. Όσο πλησιάζουμε, στο μεταξύ μας μάτς, όσο πλησιάζει το ΚΑΣ,
τρέμουν, τρέμουν Γιώργο. Είναι, παλικάρι μου, φιλαράκι μου γαλλί, είναι σαν τις κατσαρίδες. Την κατσαρίδα την πατάς, τη λιώνεις. Όσο και αν την ψιακάσεις, είναι από τα λίγα έντομα που έχουν καταφέρει να επιβιώσουν από εκατομμύρια εδώ και χρόνια. Από πυρηνικές καταστροφές, φίλε. Τελείωσε. Υπάρχει όμως και ένα πιο ανθεκτικό από την κατσαρίδα. Πιο πεισματάρικο. Είναι, φίλε, η τσατσαρίδα που είναι... Να ξέρεις. Λοιπόν, όσο για σένα, μην ξαναναφέρεις το όνομα αυτού Θεός χωρέσουν και να δεις το πιστεύω, συγχρόνο παιδιά. Και ποδοσφαιριστές δικούς μας. Δεν το, καλά, δεν, αυτό δεν, δεν έχει σχέση αυτό τώρα, αλίμονο. Αλλά λοιπόν, σου λέω ήρθε στην πόλη αυτός και είχαμε και τέτοια. Ναι, μίμηση, δεν ξανακάνω μίμηση, και... δεν ξανακάνω μίμηση δική του. Με τίποτα. Καθόλου, καθόλου. Και με τίποτα. Α, ξέχασα να πω κιόλας ότι τη μέρα που τον έκανα μου γδάρανε τον προφυλακτήρα πίσω, έτσι. Πήγα και βρήκα γδαρμένο τον προφυλακτήρα. Λέω, παιδιά, εντάξει, περιμένω εγώ να δω. Εντάξει. Βρε, ποτέ λοιπόν, ξανά. Κλείνοντας, ένα λεπτό, σε παρακαλώ. Κλείνοντας, θα ήθελα να απευθυνθώ σε αυτούς τους πολιτικούς, αυτούς τους αχαρακτήριστους, οι οποίοι μετά βγάλανε μία διαταγή, ένα νόμο, να βγαίνουν από μέσα τα καθάρματα. Βγάλανε ένα παιδόφιλο, ο οποίος είχε καταδικαστεί για μια εκατοστή χρόνια, μετά από 8 χρόνια, και τον ξαναπιάσανε. Είναι δυνατό. Αυτό στην Κρήτη, ε. Ναι. Καλά ρε παιδιά. Φτάνει ρε παιδιά. Δηλαδή, αυτή η ανώμαλη οπικότητα... Έχω μια απορία ρε Γιώργο. Αυτός που βάζει την υπογραφή, δεν πρέπει κάποιος να βάλει εκεί μια υπογραφή. Είναι. Αυτός που τη βάζει την υπογραφή. Ανώμαλος είναι. Όχι, κοιμάται ήσυχος το βράδυ ρε παιδί μου. Κώστα, αυτός δεν μου λες, όταν πέσαινε και... πέρασε ποτέ από τη Βουλή να ψηφίσουν ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν χρειάζονται να τους βγάζουν. Σοβαρολογούμε τώρα. Μη με φουντώνεις. Άσε με, άσε με. Γεια σου Γιώργο μου. Σε φιλώ. Γεια σου, σε φιλώ, σε ευχαριστώ. Ποιος βάζει την υπογραφή εκεί ρε παιδιά. Να βγει έξω αυτός. Πρέπει να μείνει μέσα για πάντα. Πείτε μου. Ναι, γεια σας. Καλημέρα Κωστή. Καλό σου Στράτο. Πες μας τώρα. Περίμενα. Να πήρα και 18 ρε φίλε και να βγήκα πέμπτος. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Καταλαβαίνεις ότι με το που μπαίνω και λέω καλημέρα για το τσακαλό καταπληκτικό φατοσκοροχοπίπινο καψούριδες, υπάρχουν αυτοί που έχουν πάρει κατευθείαν τηλέφωνο. Μάλιστα. Στράτο, θέλω την επαγγελματική σου σοφία και τα φώτα. Θα σου πω. Πρώτα απ' όλα όμως θα σου πω ότι τα έκανε ένα ονειρότατο αχταρμά στο πρώτο μισάωρο. Ναι. Διότι μιλάμε για την έδρα της Φενέρμπαχτσέ και εσύ έλεγες Γαλατά Σαράι. Πόπο, ναι ρε φίλε, πόπο, δίκιο είσαι. Λοιπόν, η αλήθεια είναι όμως ότι ο Χάτζη πέρασε και έπαιξε από αυτό το γήπεδο, όχι από αυτή την ομάδα, αλλά δεν πειράζει. Στη Γαλατά δεν έπαιξε ο τέτοιος, ναι, ο Χάτζη. Πέρασε από το γήπεδο αυτό, ναι, όμως, αλλά δεν έπαιξε στη Φενέρμπαχτσέ. Τέλος πάντων. Θα μου πεις γιατί ο Μουσλίμοβιτς έπαιξε. Όσο έπαιξε ο Μουσλίμοβιτς στη Φενέρμπαχτσέ, τόσο έπαιξε και άκριβος. Τι μας νοιάζει εμάς, το Λάβαρο φίλε, η Γκολάρα, εκεί πέρα μέσα και όλα τα άλλα, έχεις δίκιο όμως. Καλά κάνεις και με διορθώνεις. Καλά κάνεις. Δεν πειράζει ρε φίλε, εγώ το ευχαριστήθηκα, ήταν ωραίο. Για πες λοιπόν. Στο τέλος, στο, αφού ότι δεν φτάσαμε το και θολωμένο και... μου μυαλό, αφού δεν έβαλα αφού μέσα να μου καμιά... Ακριβώς. Να βάλω και λίγο, έχω Globetrotters μέσα για τίποτα Harlem's. Λοιπόν, πάμε τώρα έχω, στα έχω δύο πολύ μικρές ερωτήσεις και αν θες μου απαντάς, έτσι, άμεσα. Πριν ερωτήσεις να σου πω αυτό που... Να μου πεις, ό,τι πριν θες. Πριν σε προλάβω. Πριν μπορεί να μου πεις αυτό που θέλω να ρωτήσω, ναι. Λοιπόν, καταρχάς, να μην βιαζόμαστε για τον τραυματισμό του Αύγουστο. Δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα χάσει 6 μήνες. Ο πίστιος χιαστός, ναι, η ρήξη, δεν σημαίνει εξάμηνο. Θα πρέπει να δούμε, την, αφού υποχωρήσει το είδημα, τη μαγνητική εξέταση, το μέγεθος της ζημιάς. Υπάρχει μια πιθανότητα να γίνει συντηρητική θεραπεία, διότι ο πίστιος χιαστός είναι πιο ανθεκτικός σύνδεσμος από ότι ο πρόστιος. Ναι. Και δεν είναι τόσο εύκολο να τραυματιστεί. Βέβαια, όταν τραυματίζεται άσχημα είναι η κακιά στιγμή. Δεν έχει να κάνει καθόλου με το γεγονός της απραξίας. Καθόλου, έτσι. Είναι χτύπημα. Στράτο. Είναι μία, ένα λαστιχάκι που κόβεται. Ναι.
Πώς. Αυτό που απαγορεύει ο πρόσθεος, ο πίστεος χιαστός, είναι την ολίσθηση της κνήμης πάνω στο μοιραίο οστό προς τα πίσω. Ναι, μάλιστα. Ερώτηση. Ερώτηση. Λες ότι είναι πιο δύσκολο να τραυματιστεί κάποιος στο οπίσθιο. Πώς τραυματίζει. Ναι, πώς τραυματίζει. Γενικά και ένας άνθρωπος. Τρως μια κλωτσιά εκεί. Τρως μια γονατιά εκεί. Πώς τεντώνει το πόδι, στραβοπατάς. Για να γίνει ο τραυματισμός αυτός, θα πρέπει να υπάρχουν τεράστιες δυνάμεις, οι οποίες μπρόχνουν την κνήμη και την περώνει προς τα πίσω, ενώ το μοιραίο πηγαίνει προς τα μπρος. Σωπά, ρε φίλε. Να σου πω τώρα, από ό,τι καταλαβαίνω εγώ, ότι απλά θα το πούμε, μπροστά το γόνατο, πολύ πιο εύκολο να δεχτείς μια κλωτσιά, έτσι, ή να πατήσει το πόδι και να γυρίσει. Είναι πολύ πιο εύκολο να τραυματιστεί ο πρόσθεος χιαστός, διότι ο μηχανισμός κάκωσής του περιλαμβάνει και τις στροφές, όχι μόνο ακριβώς. Ενώ πίσω είναι από το πίσω μέρος, όπως είναι το γόνατο στο πίσω μέρος, δηλαδή εκεί που διπλώνει το πόδι. Και είναι χιαστός και κρατάει στην ουσία, απαγορεύει την ολίσθηση της κνήμης και της περώνης πάνω στο μοιραίο προς τα πίσω. Του καλαμιού δηλαδή. Κνήμη περώνη, το καλάμι. Του καλαμιού, έτσι να το πούμε τελείως. Το καλάμι, λοιπόν, προς τα πίσω. Προς το μοιραίο. Άρα περιμένουμε να δείξει η αξονική, τι, η τομογραφία. Ναι, η μαγνητική. Μαγνητική, ναι. Μετά από μια εβδομάδα περίπου, λογικά, θα έχει υποχωρήσει το είδημα αν δεν πρόκειται για σοβαρό τραυματισμό. Εάν δεν υποχωρήσει τη εβδομάδα, σημαίνει ότι πάμε για χειρουργείο. Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Και είναι ένα δυνατό παιδί, είναι νέος. Δεν έχει να κάνει. Δεν έχει να κάνει με την ηλικία. Είναι κακιά στιγμή, όχι. Ούτε με την εγκύμναση λες. Άρα γι' αυτό εγώ είπα, δεν ξέρω και απλά. Το μοναδικό πράγμα που μπορεί να κάνει ένας αθλητής για να έχει μία παραπάνω πιθανότητα να αποφύγει τέτοιους τραυματισμούς είναι αυτό που κάνει ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος κάνει 12 ώρες προπόνηση την ημέρα και κάθε μέρα, μετά από κάθε προπόνηση, έχει τον προσωπικό του γυμναστή, τον προσωπικό του φυσικοθεραπευτή, τον προσωπικό του φυσίατρο και κάνει 3 ώρες προπόνηση για αποφυγή πραγματικού. Γι' αυτό πηδάει 1,5 μέτρο στην κεφαλιά και προσγειώνεται στα πόδια του. Κάνει προσομοίωση τον μηχανισμό κακώσεων των πιο σημαντικών τραυματισμών που έχει ο ποδοσφαιριστής. Φοβερό. Εντάξει. Αλλά γι' αυτό είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Αυτό είναι, φίλε. Εντάξει, γι' αυτό έχουν πληρώσει ομάδες 300 εκατομμύρια. 35 με σώμα 20χρονου. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο και το πιο σημαντικό είναι ότι θεωρώ ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στο ιατρικό team του ΠΑΟΚ. Ναι. Σοβαρό πρόβλημα. Διότι δεν είναι δυνατό να μην υπάρχουν ανησυχίες, να βγαίνει τραυματισμός σε ένα παίχτη, να γίνεται λάθος διάγνωση, μετά να γίνεται σε δεύτερο παίχτη και τώρα να ξαναγίνεται σε τρίτο παίχτη. Ναι. Υπάρχει σοβαρό κενό στο ιατρικό team του ΠΑΟΚ. Τι ευθύνη μπορεί να έχει ένα ιατρικό επιτελείο σε ένα τέτοιο τραυματισμό, ας πούμε. Να μην μπορεί να διαγνώσει σοβαρότητα άμεσα. Α, αυτό λες. Όχι ότι φταίει το ιατρικό επιτελείο για τον τραυματισμό, όχι, μετά λες. Ο τραυματισμός αυτός, είπαμε, είναι καθαρά 100% κακιά στιγμή. Δεν φταίει κανένα ιατρικό επιτελείο. Μάλιστα. Αλλά το γεγονός ότι έχουμε τρίτο σερί τραυματισμό φέτος, στον οποίο γίνεται διάγνωση, η οποία στην αρχή νομίζουμε ότι είναι άλλο και μετά είναι, και μετά άλλο, είναι βαρύτερο και τα λοιπά. Άλλο, αυτό για μένα λέει πρόβλημα. Φωνάζει. Ναι. Είναι σιρήνα. Έγινε Στράτος, ευχαριστώ. Έτσι. Σε ευχαριστώ. Να σε καλά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας και συγγνώμη που περιμένατε. Ναι. Έλα, Κωστάκη. Καλώς τον, ναι. Καλώς τον. Καλημέρα, γόρι μου. Ζουμουσού, τι κάνεις. Ζουμουσού, αδερφέ μου. Ακούμε ωραία πράγματα από τα παιδιά και τα χρειαζόμαστε γιατί δεν έχουμε. Εντάξει. Στράτου είναι ακριβώς η δουλειά του, οπότε. Ναι, ξέρω, τον μας απασχολεί. Έχω πολλές φορές στο παλικάρι. Εγώ έτσι ακριβώς με το χέρι που είχα ένα τεράστιο πόνο, δεν μπορούσα να το σηκώσω το αριστερό. Νόμιζα ήταν όμως και τελικά πήγα σε φυσικοθεραπευτή και με λέει, όχι φίλε, είχα φάει και ένεση κιόλας, είναι ο αυχένας. Και με τρεις φυσικοθεραπείες το χέρι μου, φίλε, πρέπει να δεις τώρα. Κωνσταντίνε μου, συγγνώμη που σε διακόπτω. Ναι. Θύμισε μου λίγο πάλι το επίθετο, γιατί θες κάπου το έγραψε και το χάσα για το. Το τηλέφωνο, θες να σε πω για το τηλέφωνο. Τώρα στον αέρα το τηλέφωνο δεν. Άστο καλύτερα. Απλά πες μου, το ονοματεπώνυμο πες μου. Ναι, Πηγαδάς Κώστας. Πηγαδάς, ναι, ρε.
πηγάδα. Ωραία. Και το τηλέφωνο σε δίνω. Τέλεια. Δεν είναι άστο καλύτερα το τηλέφωνο. Στον τι να καταλάβουμε. Ο μεγάλο Μανάβη, φίλε. Ο μεγάλο Μανάβη. Ο μεγάλο στρατηγό. Χθε πάλι μιλούσαμε άνθρωπο που μου λέει. Μην μπει. Που μου έλεγε ιστορίε, φίλε. Κατέστρωνε ολόκληρα πλάνα για το πώς θα αποφύγουν τις ενέδρες αυτά τα κατατόπια κάτω. Μιλάμε για ένα μυαλό κοφτερό και τώρα όταν μιλάει, φίλε, κάθε κουβέντα του είναι ξηράφι. Τόσα χρόνια να ακούσουμε αυτόν τον άνθρωπο. Ξηράφι. Έχω τέτοια χαρά όταν βγαίνει. Μας ακούει, φίλε, μας ακούει. Ναι, ξέρω. Εγώ εκδρομές πολλές δεν έκανα λόγω οικογενειακής κατάστασης. Κώστα, επειδή συγχωρέθηκε ο πατέρας μου νωρίς, η γυναίκα μου ήταν ίδιος, ξέρω εγώ, με παρακάλεσε η μάνα μου, σε παρακαλώ, λέει, παιδί μου, μην πας στην Αθήνα. Φοβότανε, παιδί μου, γιατί ξέρεις και πέρα πηγαίναμε για μάχες. Ήξερες ότι μπορεί να γίνει κάτι. Και έκοψε. Έκανα καμιά δεκαπενταριά εκδρομές μόνο. Στα άλλα πήγαινα. Και ήξερα, είχα τύχη. Είχαμε τύχη σε τέτοιες περιπτώσεις. Πάντα πας οργανωμένος και ξέρεις να ξέρεις πού πας και τι κάνεις. Ναι. Το μόνο που φοβόμουν εκεί πέρα, Κώστα, λοιπόν, ήταν να μην φάμε καμιά κατσαβεριά. Πισόπλατα. Τίποτα άλλο. Ναι. Κάνα μηχανά. Τέλος πάντων, αυτά να μην τα λέμε τώρα. Τα περαστικά μου στον Ντάγκλας. Το παιδί να είναι γερό και δυνατό. Στην κυρία Τζένι που είπες, που ανέφερες, γιατί μάνα είναι μόνο μία, όλοι έχουμε μονάδες, πρέπει να τις προσέχουμε. Άστο. Έτσι, ακριβώς. Ξέρεις τώρα, πόσο με συγκινεί. Με συγκινεί, φίλε, όταν παίρνει τηλέφωνο ο γιος και μου λέει, σε παρακαλώ, επειδή σε ακούει η μάνα, στείλε τα χαιρετίσματα να πάρει λίγο κουράγιο, ρε παιδί μου. Όχι μόνο εσύ, όλα τα ζωμοσά και όλος ο κόσμος τα χαιρετίσματα. Πραγματικά, φίλε. Πραγματικά. Έχει τις ευχές μας. Ναι. Είδες τι έγινε. Άρχισαν πάλι, δεν τους είπε ο Κόκαλης επιστήμονες έτσι, φίλε. Ο Σαλιαρέλης σου είχε πει. Άρχισαν τη λάσπη πάλι. Σε λέει με το Λιμιό, με το Γιαννούλη. Ναι, συνέχεια. Είναι τώρα ποδοσφαιριστής στο Πάκου Επέλεια να πάει να πει τέτοιο πράγμα. Δηλαδή να σκεφτούμε εμείς μόνοι μας, ρε φίλε. Ναι, και πρόσεξε, και ταυτόχρονα την ίδια μέρα ένας της Ξάνθης θα το πει. Ότι ναι, γι' αυτό, αυτός είναι. Δηλαδή, Στέρτζιον, ούτε ξέρω, φίλε. Στον πόλεμο των άστρων έπαιξε ένα τέτοιο όνομα. Αυτοί δεν είπαν τίποτα. Οι άλλοι τα γράψαν. Αυτοί τα κατασκευάσανε, οι άλλοι, άσε τώρα. Μινισάρες, αγωγές, όποιος παίζει με την ηρεμία μας, όποιος παίζει με την καθαρότητά μας, μινισάρες, το μετά το συγγνώμη δεν ήξερα, παρεμηνεύτηκε, δεν είπα, βάζουν τεράστιο πρόβλημα τώρα στον παίχτη, έτσι. Κερδίσατε την Arsenal 1-2. Αυτό. Αυτό. Και με τον Πάοκ, φίλε. Αυτό. Αυτά που ξέρατε. Να στέλνετε τον Γαβροβάζουλο, τον Πλατινί, να μας σηκώνει το χέρι. Ναι. Ακριβώς. Ξεχάστε τα. Τελείωσαν τα παραμύθια. Πόσα χρόνια έχετε να πάρετε τίτλο? 3. Μετά θα κάνετε 10. Αν πάρετε το χάρτινο το φετινό. Να το ξέρετε. Γεια σου, Κωνσταντίνε μου. Ζουμουσού. Φιλιά, ρε, δεν μασάμε. Φιλιά. Πάμε. Ναι, γεια σας. Καλημέρα σας. Ο κύριος Κώστας ο Τσαρός. Ο ίδιος. Μας ακούνε αυτή τη στιγμή εκατομμύρια ακροατές και ακροάτριες. Βεβαίως. Το όνομά σας? Κύριος Νικόλαος, ο Μέρος Καλάθρης. Μάγια, έχεις κάνει ένεση για οδοντογιατρό, είσαι μουδιασμένος ή απλά πας να μας ψαρώσεις? Μόλις ξύπνησα. Μα δεν είναι έτσι, αγάπη, με την καναλίδα. Μπορείς να το βάλεις αυτό? Γιατί αν... Μα δεν είναι έτσι, αγάπη. Μπράβο, γεωργία. Μάγε, γιατί χάθηκες, Μάγε, πού είσαι, Μάγε? Πού είσαι? Έχεις πολύ καιρό να εμφανιστείς, Μάγε, γιατί, Μάγε? Την περίμενα αυτή την ερώτηση και την έχω σημειώσει. Την περίμενες, βεβαίως, είδες ότι εγώ δεν είμαι, δεν κρύβομαι. Τα συναισθήματά μου τα εκφράζω ανοιχτά στους φίλους μου. Πού ήσουν, γιατί? Καταρχήν να συστηθούμε, είστε ο Κώστας Τσαρός? Βεβαίως, ο ίδιος. Είμαι ο Νίκος Σκύπης Νικόλαος, ο Μάγος Καλάθρος. Βεβαίως. Έκανα, ναι, τόσα χρόνια, τόσα χρόνια, όχι, σαν χρόνια μου φάνηκε και εμένα. Το μπάλο σας, ρε μπαγάτσα. Κολοτούμε κατά κύριο. Κουστάκι μου. Βεβαίως, μαγεσέ ακούω. Έκανα έρωτα με, πώς θα σου με πω. Τηλεπάθεια. Με τηλεπάθεια. Όχι. Με πάθος, με τρέλα. Με 3.586 γυναίκες. 86. Αλλά 3.000, τις μέτρησε κανονικά, 3.586 γυναίκες. Ενεργός, άρα, σε βρίσκω αρκετά ενεργό. Τώρα, ναι, κοίταξε όμως. Ποιος στυλιάρα, πώς το λένε τον άλλο στυλιάρα, όχι στυλιάρα, πώς το λένε τον σπαλιάρας. Άφησε με λίγο να σε αφήνω, μιλήσω, βεβαίως. Σου έβαλα και χαλάκι. Άκου.
Σε φτιάχνω, αγόρι μου! Χαλάκι! Ναι, σε ακούω. Μην με κομπλάρεις. Όχι, 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 εγώ σε κομπλάρω. Εσύ ο μάγος κομπλάρες από κανέναν, αγόρι μου. Δεν έχεις ανάγκη. Σε δυνατός. Αφήστε με να εκφραστώ πως το λόγο. Πάμε, σας ακούμε. Μοιάζω σαν βλάκας, αλλά δεν είμαι βλάκας. Όχι, καθόλου. Τι βλάκας, το μυαλό σου στροφές τετραπλές παίρνει. Άστα αυτά. Πολύ ωραία τα πας. Πάμε. Κατά το 99% με τις γυναίκες που πήγα στη ζωή μου ήταν όλες παρθένες. Εσύ ήσουν λοιπόν και ο πρώτος. Ο πρώτος και ο καλύτερος. Και ούρλιαζα και φώναζαν γκολ. Και ο γκολ. Ούτε είναι στο γκολ. Πέρα από παρθένους, πέρα από παρθένους πήγες ας πούμε και με υδροχώους και με δίδυμες και με κρυάρια. Ή μόνο παρθένη ήταν. Άλλη ξέχασα το τηλέφωνο. Επειδή είμαι ποιητής και δεν πιάνομαι. Ερωτικός ποιητής. Και λέω τα ανέκδοτά μου. Καλησπέρα! Και καλή βραδιά. Λέω τώρα εγώ. Μην γελάς, κάτσε. Σοβαρέψου. Λέω σε ένα φίλο μου, άμα πεθάνεις, πού θες να σε θάψουμε, δίπλα σε σένα, μου λέει. Λέω, αλλά πρέπει να είσαι σοβαρός. Βέβαια. Γιατί εγώ θα σοβαρέψω. Καταρχήν δεν θα φεύγεις τα βράδια να με αφήνεις μόνο μου. Θέλω να είσαι δίπλα μου. Και ένα άλλο ανέκδοτο. Άμα πεθάνω, θα έρθει στην κηδεία μου. Όλοι με θέσουν, θα έρθουμε. Ψεύτες, απατεώνες, αφού θα πεθάνετε πιο μπροστά από μένα. Θέλω με το γέλιο σου να φύγουμε, με το γέλιο σου. Ναι, όχι, όχι. Ο ουρανός μου άπλωσε το χέρι του. Η γη μου είπε, μην το αγγίξεις αυτό το χέρι, μπορεί να θέλει να σε ξεγελάσει και να μπλέξεις με χιλιάδες ουρανούς και με ουρανοξύστες. Τα πνεύματα είναι οξυμένα. Είναι εξοργισμένα και ζουν με την επίρρεια του αλκοόλ. Όταν πίνει ο Θεός, οι οπαδοί του φωνάζουν γκολ, πάλι στον γκολ πάμε. Αλλά πίσω έχει εκλώνα την ουρά. Το γκολ ήταν αλεπού. Αυτό το γκολ ήταν για τα δικαστήρια, γιατί δεν έβγαλαν εισιτήρια και έκαναν ντου και πήγαν στο γιατρό και ο γιατρός τους έστειλε στη Χονολουλού. Θες να γελάσω τώρα? Αν θες. Δικό σου! Άκου! Άκου! Κάνουμε ένα νερό τα όλα τρέλα. Στις 3.886! Κοστά! Κοστά! Έλα! Συνέβη κάτι τρομερό! Ναι! Έχω κλειδώσει σε ένα δωμάτιο τον κορονοϊό. Ναι! Και θέλει να βγει έξω. Φίλε! Να πάει βόλτα στην παραλία. Ούτε νερό! Ούτε νερό! Φώναξα τους αρμόδιους. Ναι! Τους πολιτικούς του συστήματος. Το συνέλαβαν. Το έβαλαν χειροπέδες. Και τώρα περνάει δικαστήριο. Γεια σου, μάγε! Σε γουστάρω τα μάλα, να ξέρεις. Παιδιά, σαν την καμένη λιχνία δεν έχει. Ο μάγος που επανεμφανίστηκε μετά πάρα πολύ καιρό. Θα έπρεπε να πάω σε διάλειμμα, να βοζούν 4 γραμμές. Μην παίρνετε άλλο, να πάρω αυτές που είναι μέσα. Γεια σας. Ναι, μας ακούτε? Έπεσε ετούτος. Πάμε εδώ. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Βεβαίως. Καλημέρα. Καλημέρα. Είμαι ο Θοδωρής. Τώρα για πρώτη φορά δεν έχω ξαναπάρει ποτέ. Και τελευταία. Και μας το κλείνεις. Θοδωρή, άσε το πληθυντικό, μιλά ενικό. Έτσι. Έγινε. Σαν να γνωριζόμαστε χρόνια. Έχω έρθει από την Μελβούρνη, από την Αυστραλία. Έχω μερικά χρόνια εδώ στη Θεσσαλονίκη. Σοβαρά μιλάς. Ήσουν εκεί, ε. Ναι, αλήθεια. Ναι, είναι γεννημένος μεγαλωμένος και από Έλληνες γονείς. Θέλω να σου πω μια εμπειρία, λέω, γιατί είναι λίγο και τη Φερνέ Παξέ. Ναι. Είχα πάει με τη γυναίκα μου πριν μερικά χρόνια στην Κωνσταντινούπολη και για πρώτη φορά δεν είχα πάει ποτέ. Απλώς όταν πήγα την πρώτη φορά, είχαμε παίξει πλέον με τη Φερνέ Παξέ και είχαμε προκριθεί. Απλώς αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Όταν πήγα την πρώτη φορά εκεί λοιπόν, πήγαμε κουμπωμένο στο μάχη. Ναι. Και έλεγα όχι τους Τουρκαλάδες, όχι έτσι, όχι αλλιώς. Αφού φαντάσου στο τρένο, γιατί τρένο και τελευταία γραμμή που είχα πάρει από Θεσσαλονίκη και Κωνσταντινούπολη, είχα ξεκινήσει βράδυ 11 ώρα το βράδυ και είχα φτάσει στο πρωί 7 ώρα τα ξημερώματα. Ναι. Να μην σου πω, λέω, είχα τσακωθεί με τη γυναίκα μου, αφού πήγαμε μαλωμένοι. Δεν ήθελε να, η γυναίκα σου δεν ήθελε να, εσύ δεν ήθελες να πάτε. Εγώ δεν ήθελα να πάω, λέω, Τουρκαλάδες, θα πάω, ζω, δεν ήθελα, λέω, είχα χαλαστεί. Ναι. Βάση περιπτώσει, πήγα εκεί πέρα και αισθάνθηκα διαφορετικά, εντάξει, μια χαρά, όλα καλά. Ναι. Αυτό που θέλω να σου πω είναι το εξής, μια φορά, όταν είχαμε πάει εκεί, ένα βράδυ πάμε σε ένα εστιατόριο και τρώμε μια μακαρονάδα και είχε μια μεγάλη τηλεόραση. Ναι. Και έδειχνε, δεν έδειχνε πάω, και έδειχνε άλλο πρωτάθλημα εκεί, το τοπικό με τη Τουρκία εκεί και με κοιτάει ένα Τούρκο εκεί. Ναι.
που κοιτάω έτσι περίεργα με τη τηλεόραση που έβλεπα το μάτς. Ναι. Και μου λέει από πού είσαι, στα αγγλικά μου μιλούσε. Ναι. Του λέω από την Ελλάδα. Μου λέει από πού, λέω από τη Θεσσαλονίκη. Μου λέει τι ομάδα είσαι, ρε. Του λέω ΠΑΟΚ, ρε. Και μου λέει ΠΑΟΚ είσαι. Ναι, κύριε Βαγκάλια, τι λέω γιατί, ρε. Μου λέει ξέρεις τι ομάδα είμαι εγώ, τι του λέω. Μου λέει Γαλατά Σεράκι και χάρηκα πάρα πολύ που κερδίζω τη Φερνεμπαχτέ. Τρελάθηκα, έγινα. Δηλαδή, άκουσε λίγο. Έγινα κολλητός μαζί του εκεί το βράδυ, ήταν τόσο φιλικός, με έβγαλε να με πάει, ξέρω εγώ, να με γυρίσει, να με πάει, ξέρω εγώ, σε μπαράκι. Έχουν μεταξύ τους ναι, ναι, έχουν μεταξύ τους τρομερή έχθρα. Έτσι. Τρομερή έχθρα. Έχουνε. Και με την Μπεσίκτας και λόγω χρωμάτων, ασπρόμαυρα κτλ. Αυτά, αλλά Γαλατά με Φενέρ, μίσος. Μίσος. Έτσι. Μίσος, ναι, μίσος. Ναι, ναι. Σου λέει να κολλητώ, ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία και ήθελα να την πω την ακούσει ο κόσμο. Καλά έκανε, αδερφέ μου, να παίρνει πιο συχνά. Να είσαι καλά. Σε χαιρετώ. Να είσαι καλά, παιδιά. Χάρηκα πολύ. Καλά. Να είσαι γερή. Να γεια σου, φίλε μου. Γεια σου, φίλε μου. Γεια σου, φίλε μου. Λοιπόν, παιδιά. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε γρήγορα στι γραμμέ. Θυμίζω, ηλεκτρονέτ Παμπουκίδη Νικολαίδη. Φίλιπς 30% όλα κάτω. Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό. Θυμίζω, καταπληκτικά πράγματα, υπέροχα θαλασσινά στο Αιγαίο, πεντανόστιμα, εκλεκτά, φρεσκότατα. Και 214.000 δικητήριο και 69-56-66 ωραιόκαστρο. Ωμέγα 3 βάτους στον οργανισμό σας και ΠΚΦ take away και χώρο εστιατορίου. Και φυσικά Τσαντεκίδης, αυτοκίνητα μεταχειρισμένα σαν καινούρια ανεβαίνοντας στον δρόμο για ωραιόκαστρο. Απέναντι από τα Τζάμπο. Υπέροχα όλα εκεί. Με γραπτή εγγύηση χιλιόμετρων και επαγγελματικά και ταξί. Και τα πηγαίνετε σε όποιο μάστορα θέλετε να τα ελέγξει. Και φυσικά Νικολαίδης, Καραολί και Δημητρίου 237 και 163 παγωτάρες, υπέροχες γεύσεις, ψωμάρες, γλυκά, τα πάντα εκλεκτά. Η οικογένεια Νικολαίδη χρόνια τώρα μπροστά. Διαλυματούμπεν και επιστρεφουά. Πάμε. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα Κωνσταντίνε. Καλό στο φιλάρετο. Καλό στο φιλάρετο. Καλό στο φιλό. Ανάληψης. Βέβαια, τέλος το Χριστός Ανέστη, αναλήψεως. Ουσιαστικά ολοκληρώνεται ένας κύκλος. Σωστά. Τα μπλοκαρίσματα, τα ζόρια της Σταύρωσης. Σωστά. Έχουν τη δύναμη του να μπορεί να αλλάξει κανείς στάση, να αλλάξει κατεύθυνση, οπότε έχουμε την Ανάσταση, αλλά δεν τελειώνει εκεί. Έτσι νομίζουμε κάποιες φορές. Ναι. Μετά από αυτό έρχεται η ανάληψη που είναι... Η απελευθέρωση ουσιαστικά. Εκεί υπάρχει απελευθέρωση. Στην ανάληψη. Εκεί ολοκληρώνεται ο κύκλος. Σωστά. Σωστά. Ξέρεις κάτι. Θέλω πραγματικά, δηλαδή, έγινε μια κουβεντούλα με ένα φιλαράκι παοξί. Ναι. Το λέγε. Έφτασε σε ένα σημείο να πιστεί ότι εμείς έχουμε κάνει κουτσουκέλα σε σχέση με τον ιδιοκτήτη. Ναι. Για την ιστορία με την Ξάνθη. Μου επιτρέπεις μισό δευτερόλεπτο να σε διακόψω. Ναι. Αυτός ναι. Είναι και ένας από τους σκοπούς, ίσως ο πιο σοβαρός, ίσως και ο πιο δύσκολος σκοπός που έχουν αυτοί. Να σου μπει η αμφιβολία. Έτσι, το τι λένε οι αντίπαλοι μας, οι εχθροί μας, αυτοί που δεν μας γουστάρουν, αυτοί που έχουν σκάσει από τη ζήλια, αυτοί που έχουν κόμπλεξ, οι αντίπαλοι κτλ. Το καταλαβαίνετε, είναι κάτι πολύ φυσιολογικό. Το να σου μπει εσένα όμως, να σου μπολιάσει μέσα το, λες και αυτό και εκείνο. Εμείς πρώτοι είπαμε, αν έχουμε κάνει κάτι παράνομο, βεβαίως να τιμωρηθούμε, βεβαίως να πληρώσουμε. Αν όμως, όχι. Ξέρεις, έτσι, που τον τσάκωσα. Γιατί πραγματικά μπορεί κανείς μέσα από διάλογο να βγάλει ένα συμπέρασμα. Το αγαπημένο μου είναι αυτό που λες. Έτσι. Ακριβώς. Λοιπόν, λέει άστα, λέει καλό ήταν να μην ανακατευτούμε καθόλου κτλ. Και τώρα λέει φτάσαμε στο σημείο να την πληρώσουμε. Λέω κοίταξε να δεις, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο τελικό στάδιο. Αφού είναι έτσι, φαντάζομαι ότι και εκεί πέρα θα καταδικαστούμε. Ναι. Α, λέει, όχι, εκεί δεν ξέρω, λέει. Μπορεί να μην καταδικαστούμε. δεν είμαι σίγουρο. Λέω, άμα δεν ξέρεις, τότε πώς ξέρεις. Όχι, γιατί άμα ήξερες... Αφού είμαι αθώος, γιατί να καταδικαστώ, πες. Και αν έχω φταίξει, γιατί να αθώω. Αφού ξέρεις, λοιπόν, τότε να είσαι σίγουρος ότι θα καταδικαστούμε. Γιατί εκεί πέρα δεν ξέρεις. Και το πιο περίεργο από όλα αυτά είναι ότι δεν παίρνει τα δεδομένα
Τα δεδομένα είναι ότι κανείς δεν μας δίκασε. Κανείς. Απλά μια επιτροπή η οποία δεν λειτουργήσε δικαστικά. Επιτροπή με βαλτούς. Βεβαίως. Και φίλους και συγγενείς τους. Δεν λειτουργήσε όμως ούτε καν σαν δικαστήριο. Τι έκανε. Παρανόμησε γιατί πήρε στοιχεία από έναν άγνωστο. Δεν είπε καν το όνομά του γιατί θα πήγαινε φυλακή. Γιατί έδωσε προσωπικά δεδομένα που απαγορεύεται. Και, ναι. Και τράπεζας που ο Θοδωρής ο Ανδρούτσος που είναι συνταξιούχος τραπεζικός, ο άνθρωπος μου λέει: Κωστή, για να πάρει αυτό, το έχει πει και στον αέρα. Για να μπορεί να έχει πρόσβαση κάποιος σε τέτοια στοιχεία, έχει γίνει η παρανομία καραμπινάτη. Έτσι, και πάλι δεν αποδεικνύει τίποτα. Ακριβώς. Δηλαδή έγιναν κατά συρροή πράγματα. Από τη μία με παράνομα στοιχεία, από την άλλη. Με μια συγγένεια που είναι πολύ πιο μακρινή από αυτή που έχει το τέτοιο. Και, και κατά τρίτον υπόθηκε ότι έχει επηρεασμό. Δηλαδή αν κάποιος είναι πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας, αυτές εδώ που υπάρχουν οι εταιρείες, και πάει και γίνει πάροχος στο ρεύμα του γηπέδου και αυτός είναι μεγαλομέτοχος μιας ΠΑΕ, τότε θεωρείται ότι επηρεάζει την άλλη ΠΑΕ. Είναι τραγικά αυτά που ακούγονται. Φιλάρετε μου να σου γιατί πω... Γιατί αν είναι αυτός που αμείβεται, επειδή έχει εργασιακή σχέση και είναι μεγαλομέτοχος μιας ΠΑΕ και ο άλλος είναι άλλης ΠΑΕ, θα έπρεπε και αυτός να επηρεάζει την κατάσταση και να πρέπει να υποστεί τα ίδια. Φιλάρετε μου. Αλλά εκεί πέρα οι δικηγορικές του... Η δικηγορική του ιδιότητα δεν έχει καμιά επιρροή. Ναι. Φιλάρετε, μου να σου πω το εξής. Και τίποτα να μην είχα μελετήσει στην υπόθεση αυτή, γιατί εγώ έπιασα και έφαγα ένα ολόκληρο απόγευμα να δω. Θέλω να, όταν σας λέω κάτι, να ξέρω. Τίποτα να μην είχαμε μπει να διαβάσουμε, να μελετήσουμε, να δούμε τι συμβαίνει. Μόνο και μόνο βλέποντας ποιοι είναι αυτοί που με κατηγορούν, ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι μου κουνούν το χέρι. Και τίποτα να μην διάβαζα και τίποτα να μην έψαχνα, μου αρκούσε από μόνο του το γεγονός ότι αυτοί οι συγκεκριμένοι, οι έχοντας από παντού ανοιχτά μέτωπα, αυτοί οι οποίοι κατηγορούνται για το μισό ποινικό κώδικα, είναι αυτοί που μου κουνούν το χέρι και προσπαθούν να μου ρίξουν λάσπη, μου αρκούσε από μόνο του το γεγονός. Να ξέρεις. Ναι, ναι. Αλλά πραγματικά ένας τρόπος για να καταλάβει αυτός που νομίζει ότι μπορεί να συμβαίνει κάτι είναι να δει αν είναι σίγουρος ότι θα καταδικαστούμε. Αν σου πει όχι, τότε να είσαι σίγουρος ο καθένας δηλαδή για τον εαυτό του ότι τελικά δεν ισχύει αυτό. Ουσιαστικά μας το περάσανε μέσα στο μυαλό επειδή λέγε θέλουν να το κάνουν και πραγματικότητα. Δεν υπάρχει με τίποτα και να μην μας ούτε ένα δευτερόλεπτο να μην αμφιβάλλουμε. Γεια και χαρά. Γεια σου φιλάρετε μου. Είπαμε, είναι και αυτό μέσα στην όλη στρατηγική. Είναι και αυτό. Να σου μπολιάσει την εφηβόλη να πει λες. Μήπως. Ναι. Γεια σας. Έλα καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς το Μπέραγιαν. Πού είσαι αγοράκι μου. Καλημέρα. Καλά φίλε, δόξα τω Θεώ, να στη δουλίτσα. Γι' αυτό που λες φίλε μου φιλάρε και όλοι οι υπόλοιποι φίλοι ακροατές και παουτσάκια, προσέγγετε τι ακούτε, ποιος τα λέει, γιατί τα λέει, τι σκοπό έχει, τι κρύβει από πίσω και μην τα τρώμε όλα. Εντάξει, αυτό μόνο για το... Ακριβώς. Όχι μόνο για αυτή την περίπτωση, για όλες τις περιπτώσεις. Γενικά, πόσο μάλλον για την περίπτωση τώρα που ανεφέρεται ο φίλος. Ναι. Λοιπόν, ήθελα να δώσω τη θετική μου ενέργεια σε όλο το team και το ποδοσφαιρικό της ομάδας μας. Άλλο κακό να μην μας βρει, να πάμε γερά. Θα θυμούσα να το κάνουν όλα τα παοξάκια μαζί μου. Να πάει καλά η ομάδα, να κάνουμε τις νίκες που θέλουμε. Να πάρουμε αυτό που μας αξίζει. Σε δική μου ενέργεια στη Σοφία, γιατί έτσι έκανε 2-3 πραγματάκια. Κάτι είδα μια ανάρτηση με το αυτοκίνητο εκεί. Τι αυτοκίνητο, τι το τζάκι, τι το έτσι. Πραγματικά, όπου κακό μάτι, τσόφα, πρόσεχε. Κακό μάτι, ναι. Λοιπόν, θέλω να δώσω τα χρόνια μου πολλά για τα γενέθλια ενός φιλαράκου μου που δεν παίρνει τηλέφωνο ποτέ σε σένα, αλλά σε ακούει ανελιπώς με τον Γιώργο. Πες όνομα. Σιρούλα μου. Γιώργος, η Σιρούλα μου, ξέρει αυτός. Χρόνια πολλά, Γιωργάρα. Σιρούλα μου, να είσαι καλά, ό,τι επιθυμείς.
Να είναι και καλά. Μια παράκληση, ναι. Και μια παράκληση. Κύριε Θρασίβουλε, βγες το μεσημέρι και πες τραγούδι. Προκάλεσε τα πλήθη. Τι ωραίος, φίλε. Και στην Κωστή, εσά έχαζα στο λέω. Εντάξει, εσύ είναι δικιά σου εκπομπή, οπότε δεν πες κάτι. Δεν χρειάζεται να σου λέμε να βγεις το τραγούδι. Αδερφέ μου, αδερφέ μου. Γεια σου, Κάραγιαν. Γεια σου, Κάραγιαν. Φιλιά, φιλιά. Βγήκε χθες ο κύριος Θρασίβουλος και να βγει καιρό. Βεβαίως. Γεια σας. Ναι. Καλημέρα. Καλό το παιδί. Καλημέρα σε όλα τα ζουμπουζάκια. Ναι, 2014 με τη μαγική. Καλό το θουβού, καλό το θουβού. Κωστή, δύο πραγματάκια. Ναι. Το ένα είναι το εξής. Αυτό που είπε ο Φιλάρετος πριν, ότι και εσύ που λες ότι αυτός είναι και ο σκοπός του, ας πούμε, το λέγε για να συμπερδέψουν, θα το βάλεις μετά από ένα στράτο καταρχήν. Και λέγε, ο Χριστιανός μπερδεύτηκα για να ξέρουμε τι γίνεται, έτσι. Όχι, ρε φίλε, εξαιρετικός ο συνειρμός σου. Βέβαια. Και να πω και να τονίσω στο Φιλάρετο και σε σένα, ότι εκεί έγινε και η διαφορά μας και τη γνωρίζουν καλά. Δηλαδή, ξέρουν ότι εμείς ως άνθρωποι με αξιοπρέπεια, αν μας βάλουν τη λαδιά πάνω μας, θα μας πονέσει. Μα αυτό ακριβώς είναι. Δεν είναι απλά ένα πρωτάθλημα εδώ. Δεν είναι ότι με αδείξε ένας διαιτητής. Δεν είναι ότι με σφάξανε κάπου, μου κλέψανε απλά έναν τίτλο, έτσι. Εδώ ναι, ξέρω ότι έβαλαν αυτή γίνεις... τη φορά χέρι κάπου που ήταν, πώς να σου πω, ιερό είναι για μας. Ναι, έτσι. Αλλά ξέρουν και τη διαφορά μας. Δηλαδή στους δικούς τους φιλάθλους, τους περισσότερους τουλάχιστον, για να μην λέμε, τους βαλιάζουμε, δεν τους πειράζει. Τι να πειράζει, καμαρών κιόλας. Καμαρών και εκεί είναι η διαφορά μας και τη γνωρίζουν και το αποδεικνύουν και με τις πράξεις τους. Άιντε, ακούω το στράτο από κάτω. Λοιπόν, ναι. Να δώσω και εγώ τη θετική μου ενέργεια στην ομάδα μας. Καραγιάν, ακολουθώ αφού λες τα λαζουμουσάκια και έτσι τα φαουσάκια. Έτσι πρέπει. Έτσι. Και έτσι. Επειδή θεωρώ ότι έχουμε καλύτερη ομάδα ως μονάδες, πιο ποιοτική. Ναι. Απλά επειδή ο Ολυμπιακός, είπαμε, είναι πιο αθλητική ομάδα και είναι τώρα, δεν έχουν είναι ούτε ρυθμό ούτε τίποτα. Κανένας δεν θα έχει τώρα ρυθμό. Ναι, κανένας. Εδώ τώρα θα ξεχωρίσει η ποιότητα. Έξε. Εδώ η πρέπει αυτό που δείξαμε στο μεταξύ μας παιχνίδι του πρωταθλήματος να μην το ξαναδούμε ποτέ για πολλά χρόνια. Ένα, λέω εγώ. Και δεύτερον, η αντίδραση που βγάλαμε στο ματς κυπέλου μετά το πρώτο διάστημα, μετά το 0-2, όλο αυτό, οι πεταμένες φλέβες του Μίζιτ, του Πέλκα και των υπολείπων, όλη αυτή η αντίδραση, ο εγωισμός, ο θυγμένος, αυτό να το δούμε σε 12 παιχνίδια. Αυτό, παιδιά. Κωστή, εξής είναι, η διαχείριση είναι πάρα πολύ δύσκολο να το βγάζεις αυτό στο βαθμό που θέλεις, όταν το θες. Εντάξει, 12 μάτς είναι, παιδιά. Δεν είναι 5 χρόνια, ούτε 10. 12 μάτς. Η προσπάθεια... μπορεί να του δώσει το 100%. Το 110, που είναι αυτή η εικμάδα που σου δίνει την όθηση, την παραπάνω, ναι, είναι πηγαία. Εντάξει. Πηγάζει από κάπου. Να σου πω, από πού μπορεί να πηγάζει, πηγάζει θουβού. Πολλά πράγματα. Μπορεί να πηγάζει, εγώ ας πούμε, αν ήμουν ποδοσφαιριστής και μου επιφύλασαν τέτοια πράγματα φέτος, τέτοια προσπάθεια αποδόμησης, διάλυσης, σπήλωσης, συκοφαντίας, όπως πήραμε το κλεμμένο τότε με τη Χάρτινη και το μετατρέψαμε σε όθηση, σε τρέλα, σε πάθος, σε μάτια με φλόγες και πήραμε αέ το πρωτάθλημα. Ας πάρουν λοιπόν όλο αυτό φέτος που ετοίμασαν να το κάνουν κίνητρο, να μπουν τρελαμένοι μέσα. Αυτό θα έκανα εγώ, θα έκανα λόγο παραπάνω. Έτσι. Αυτό μπορείς το κάνεις για ένα, δύο, τρία παιχνίδια, πάρε στα αποδυτήρια. Γιατί, αφού μα δεν το κάναμε για τρία μόνο μάτς. Στο ΑΕΤ το πρωτάθλημα έγινε για 30 τόσα μάτς. Αυτοί οι ποδοσφαιριστές περισσότεροι το έκαναν. Γι' αυτό πέρυσι ο Μίσης ξεχώριζε. Σωστά. Γιατί οι άλλοι δεν είχαν την παραπάνω ενέργεια. Άδειασαν. Βάλε στα πολιτήρια ή μια αίθουσα. Ναι, σωστό, φυσικό σωστό. Είναι. Απλά τώρα με αυτή τη διακοπή, την δίμηνη, 2,5 ναι, πόσο σίγουρα είναι, έτσι. Δηλαδή έχεις και την... Γεμίζουν όλα. Έχεις το χρόνο και σαν χαρακτήρας και ψυχολογικά
να πεις ότι πάμε τώρα ξανά, αν δεν είχες κίνητρο, αν είχες αδειάσει, αν είχες κουραστεί, αν είχες απογοητευτεί, οτιδήποτε. Έτσι. Αλλά και γιατί σωματικά. Και, ναι, ναι, σε κάθε επίπεδο, ρε Δουβού. Έτσι λέω. Αλλά βάλε τους ποδοσφαιριστές σε μια αίθουσα προβολής. Έτσι. Και δείξτε από τότε που υπάρχουν βίντεο παιχνίδια, βάλε και δείξτε τους από το 1970, από το 80. Δείξτε τους τι γινότανε. Ναι. Και πέρασε έτσι το μήνυμα ότι εδώ μας έχουν κάνει πράγματα και θάματα. Ακριβώς. Και ότι πρέπει να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Γιατί εκπροσωπούμε ένα λαό εδώ. Έχω μια αξιοπρέπεια. Έτσι. Δηλαδή πρέπει να τους βάλεις στο κλίμα του συλλόγου γενικότερα, νομίζω. Πάντως πιστεύω ότι θα έχουμε καλύτερη τύχη και στο ΚΑΣ. Πιστεύω θα βάλουμε δύσκολα και στον Ολυμπιακό, δηλαδή νομίζω θα τον κερδίσουμε τον Ζουντούμπα. Και ξέροντας και αυτή πάνω κάτω τι έρχεται από εκεί, γι' αυτό παλεύω να το καθυστερήσω. Για να μην επικυρωθεί η βαθμολογία. Γι' αυτό και κάνουν όλα αυτά, γι' αυτό και καθυστερούν. Έτσι. Αλλά έχει ενημερωθεί το ΚΑΣ ότι υπάρχει αυτό και αυτό το θέμα και πρέπει να γίνει γρήγορα η τέτοια η εκδίκαση για να μπορεί να. Και θα προσπαθήσουν να κάνουν όσο καλύτερα γίνεται, όσο γρήγορα. Έγινε Θουβού. Σε χαιρετώ. Σε χαιρετώ. Οψόμεθα. Φιλιά. Ζούμου σου, αδερφέ μου. Πάμε εδώ. Ναι. Χαίρετε. Γεια σας. Έλα, Κωστή, καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς τον, Τελάρα. Καλώς τις Σέρες. Κωστή. Ναι. Εγώ έχω να πω 3-4 πραγματάκια. Καταρχήν δεν υπάρχει ισονομία στο πρωτάθλημα όσον αφορά και στην απόδοση της δικαιοσύνης. Εδώ και 2 χρόνια, 19 Δεκεμβρίου, θα κλείσει 2 χρόνια υπόθεση Τζίλου. Και δεν έχει πάει σε δικαστήριο. Πώς περνάνε σε μια άλλη υπόθεση για τον αθλητισμό, μιλάω για τον ποδόσφαιρο, όταν δεν έχει κλείσει μια πληγή. Σωστά. Έτσι δεν είναι. Σωστά, σωστά. Έχουν μάθει ποιοι είναι, ο ένας την κουπάνησε γιατί τον αφήσανε να την κουπανίσει, ο άλλος είναι εδώ και του χαϊδεύουν τα μαλάκια και του λένε να μην το ξανακάνεις. Έτσι, τα μαλάκια. Πώς... Κακό αγόρι. Έλα τώρα, μη, δεν θέλω να το ξανακάνεις, δεν είναι σωστό. Σε κάνω... Εγώ λέω Κωστή, μπορεί να είμαστε ένοχοι, το πιο πιθανό να είμαστε αθώοι και να αθωωθούμε στο ΚΑΣ. Όλος αυτός ο πειρασμός της ομάδας με αυτό το bullying που έχει γίνει, ποιες θα είναι οι συνέπειες αυτούς που προκάλεσαν αυτό το bullying και αυτές τις πληγές στην ομάδα. Δεν είναι ένα εύλογο ερώτημα. Φυσικά, 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 φυσικά. Εννοείται. Για αυτό στην προπαγάνδα τους λένε επιστήμονες. Και κάτι ακόμα όσον αφορά τους πολιτικούς και τους βουλευτές της Θεσσαλονίκης και τους πολιτικούς που έρχονται από την Αθήνα. Ας βρει ένας πότε ξεκίνησαν οι δηλώσεις για το μετρό, πότε ξεκίνησε το μετρό και πότε θα τελειώσει. Δηλαδή αυτό το κοροϊδινίκι. Έτσι Κωστή. Δηλαδή αυτή η ξεφτύλα ότι τελειώνει το 13, το 15, το 18, το 20, το 23. Φτάνει. Ναι ρε φίλε. Φτάνει. Μιλάμε πόσα χιλιόμετρα είναι από την Καμάρα μέχρι την Καλαμαριά, ρε Κώστα. Φτάνει. Και παρακαλούμε και τον κύριο Δήμαρχο εδώ να είναι πιο σκληρός απέναντί τους. Παρακαλούμε τον Δήμαρχο όταν έρχεται ο κάθε ένας από αυτούς και λέει λογάκια, πράξεις, μεγάλε πράξεις. Υπογραφή για τον Καφτατζόγλιο, υπογραφή για να ξεμπλοκάρει το μετρό, υπογραφή για τα αρχαία, υπογραφή για την παραλία, δεν ξέρω τι, για τα λεωφορεία, για το οτιδήποτε. Όχι αου. Αυτό. Περιμένουμε πράγματα από τον Δήμαρχο μας. Ξέρετε τι θα πει, ότι όλοι οι πολίτες είμαστε ίσοι μόνο στη φορολογία. Αυτοί καρπώνονται τα καλύτερα μέσα συγκοινωνίας στην Αθήνα και στην Ελλάδα δεν υπάρχει τίποτα και όλοι έχουμε το ίδιο δικαίωμα μόνο στην εφορία, πουθενά αλλού. Ακριβώς φίλε. Ακριβώς. Ακριβώς. Έτσι δεν είναι. Ναι. Ακριβώς. Αλλά φταίει και η πολιτική της Μακεδονίας και της Βόρειας Ελλάδας, φίλοι, που είναι ανύπαρκτη. Ό,τι τους πούνε κάθονται σούζα στο μισό πόδι, όχι στο ένα, στο μισό πόδι. Πουθενά, φίλε. Μη τυχόν και δυσαρεστηθούν οι κάτω και δεν τους βάλουν στη λίστα και δεν επανεκλεγούν. Δυστυχώς δεν είμαστε. Πουθενά, πουθενά. Όλη η πολιτική της Θεσσαλονίκης είναι άφαντη, φίλε, άφαντη. Άλλο. Άφαντη, ούτε κάτω ξέρει ο κόσμος τίποτα, μηδέν. Άφαντη. Άλλο, είπες έχω 3-4. Θεματάκια. Ρίχτα, πριν πάω στο διάλειμμα. Μην παίρνετε να πάω σε διάλειμμα. Αυτά, φίλε Κωστή. Στελάρα μου. Και ένα τελευταίο. Ναι. Θα κάνουμε ταμείο στο ΠΑΟΚ TV μετά από τα 5 μεγάλα παιχνίδια που θα γίνουν στα play-off. Βέβαια. Τι μπορεί να βγάλει αυτή η ομάδα με πρώτη χρονιά που δεν ήταν και ας πούμε
τόσο έτοιμος ο σύλλογος. Ακριβώς, ακριβώς. Εγώ πιστεύω ότι οι επόμενοι θα είναι ακόμα καλύτεροι. Ακριβώς, ακριβώς. Φιλιά, Στελάρα μου, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Να σε καλά, να σε καλά. Παιδιά, η μόνη ομάδα που μπορεί τώρα, εν μέσω πανδημίας, εν μέσω και κλεισμένων των θυρών, εν μέσω προβλημάτων, αναμπουμπούλας, αυτά, μέσα σε μια κατάσταση αχαρτογράφητων υδάτων, να βγάλει έσοδα και να δείξει ο κόσμος και πάλι πόσο δίπλα είναι στην ομάδα, είναι ο ΠΑΟΚ. Και είναι το ΠΑΟΚ TV. Είτε είναι πακέτο, δεν ξέρω πώς θα γίνει τώρα, είτε είναι match-match, είτε είναι ξεχωριστά, είτε είναι οτιδήποτε. Και σας λέω κάτι το οποίο το γνωρίζω από πρώτο χέρι. Το πόσο πολύ τους πονάει κάθε φορά όταν ακούνε ότι κατά χιλιάδες ο κόσμος έσπευσε να δώσει αυτό το ταλιράκι. Όταν μαθαίνουν τα νούμερα, τα οποία έτσι απλά ο κόσμος έγραψε πέρσι, χωρίς να υπάρχει promotion μηνών, χωρίς να υπάρχει η σχετική και ιδέουσα προετοιμασία για τέτοιες καταστάσεις και εμπορικά και επικοινωνιακά, χωρίς να υπάρχει τίποτα, ούτε χρόνος, ούτε διάστημα μεγάλο για να ενημερωθεί ο κόσμος για κάτι καινούριο, γιατί κανένας άλλος δεν είχε κάνει αυτό το οποίο έκανε ο ΠΑΟΚ πέρσι. Όταν λοιπόν αποφάσισαν να του κλείσουν την κάνουλα, όταν αποφάσισαν να τον αδειάσουν και από τα κρατικά, όταν αποφάσισαν να βάλουν την Νόβα να κάνει μια προσβλητική στον ΑΕΤΟ πρωταθλή, στον ταμπλούχο ΠΑΟΚ, με τα τεράστια νούμερα τηλεθέασης όταν έπαιζε η ομάδα. Όταν αποφάσισαν λοιπόν να κάνουν μια πρόταση τέτοια που ήταν σαν να σου λέγανε ότι εμείς σε θεωρούμε κατώτερο, διότι έδινε παραπάνω λεφτά, ας πούμε, για τον Μπουζούκι, για τον Ινσούα, τον Χατζη... Σουξουμούξου, πώς τους λένε αυτούς. Όταν λοιπόν σε έβαλαν κατώτερα, σαν να σου λένε έλα, εντάξει, και αυτά και πολλά είναι, τότε λοιπόν μπήκε σε λειτουργία ένας μηχανισμός αντίδρασης τρομερός και αξίζουν πολλά μπράβο στους ανθρώπους που το έτρεξαν αυτό. Επειδή έχω περάσει και από τηλεοράσεις, από μικρότερα κανάλια βέβαια, αλλά γνωρίζω τι τεράστιες απαιτήσεις έχει ένα τέτοιο project. Δεν βάζω ένα μονοκάμερο για να δούμε, ας πούμε, Μουργιές, Χριστόνη, τοπικό. Δεν είναι, είναι μια ιστορία που, ξέροντας και ότι σε περιμένουν στη γωνία να απαξιώσουν αυτό το πράγμα, να το κατηγορήσουν, να πούνε ορίστε, α, και τι, ορίστε και τι κάνατε, δεν αξίζει, είναι χάλια κτλ. Και το προϊόν ήταν εξαιρετικό, με τις όποιες, με τα όποια αβέβαια βήματα στην αρχή, με τις όποιες μικρές αδυναμίες, και στο τέλος φτάσαμε να έχουμε ένα εξαιρετικό προϊόν. Δεν έχω κανένα λόγο να τους πενέψω. Ούτε φίλοι μου είναι, ούτε δούλεψα, ούτε θα δουλέψω. Ό,τι βλέπω λέω. Και όταν λέγαμε στην αρχή, παιδιά, δείτε το λίγο αυτό. Παιδιά, ψάξτε λίγο εκείνο, δείτε λίγο το άλλο. Αυτό λοιπόν είναι ένας ακόμα λόγος που τρελαίνονται κάτω. Κοίταξέ τους, και να ξέρετε θα υπάρξουν μιμητές, θα ακολουθήσουν κι άλλοι. Κοίταξέ τους. Αυτοί δεν είναι που τους κρατούσαμε άλλες εποχές, με μια κρατική χορηγία, με έναν πρόεδρο που τον στέλναμε εκεί πέρα να κάνει ό,τι ήταν να κάνει. Αυτοί δεν ήταν που περίμεναν από το κράτος. Αυτούς δεν κρατούσαν με τα χρέη. Και τώρα τι? Αλωνίζει, σου λέει ο Πόντιος. Έχουν τόση δύναμη από μόνοι τους που είναι αυτοκέφαλοι. Που δεν έχουν ανάγκη το κάθε κανάλι, που δεν έχουν ανάγκη την κάθε συνδρομητική, που δεν έχουν ανάγκη το κανέναν, μόνοι τους, με τη δύναμη του λαού. Ξέρετε τι είναι αυτό, παιδιά? Πέρα από το ότι ακούγεται ωραίο, για αυτούς είναι τόσο ηχηρό το σκαμπύλι στο αλαζονικό τους πρόσωπο. Περίμεναν πώς και πώς να αποτύχει. Και όταν έμαθαν τα νούμερα, χωρίς να υπάρχουν τώρα τα νούμερα πριν τα playoffs. Φανταστείτε τώρα τα παιχνίδια αυτά, που θα είναι όλα ντέρμπι, που θα είναι όλα με σημαντικούς αντιπάλους. Αυτή λοιπόν είναι η απάντηση. Αυτός είναι ένας τρόπος. Το έχω πει πολλές φορές. Δεν περιμένει η ομάδα να ζήσει από αυτό. Δεν περιμένει ο Ιβάν αυτό για να κάνει μεταγραφές ή για να μπορέσει να πληρώσει τους παίκτες ή τα πρίμια, οτιδήποτε, τα συμβόλαια. Όχι. Όμως
Είναι ένας τρόπος να δείξουμε εμείς μαζί για μια ζωή. Και έτσι και αλλιώς, και στο γήπεδο και εκτός γήπεδου. Και με την δική μας δύναμη. Έτσι δεν λέει το σύνθημα. Η δύναμή σου είμαστε εμείς, οι χιλιάδες οπαδοί σου. Απλά. Απλά. Τέλος. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Αδερφός Μάκης Δημάκης. Καιρό έχω να το βάλω αυτό. Πάμε, πάμε, όλα γιάχμα. Όλα, όλα, όλα. Ζούμου σου λέμε. Πάμε στις γραμμές, περιμένετε. Ευχαριστώ για την υπέροχη μπλούζα. Βεβαίως, κληρώσαμε χθες μια φανέλα μαύρη. Έχω άλλη μία, την οποία θα τη δώσουμε λογικά αύριο. Χθες είχα μια large. Πήγα χθες στο ασπρόμαυρο σπίτι στην Αγία Σοφίας. Πέτυχα εκεί και τον πρόεδρο της Μηχανιώνας. Γιάννη, πρόεδρέ μου, φίλε μου καλέ. Αγαπημένος σύνδεσμος εκεί, τα παιδιά. Πολύ δυνατός σύνδεσμος. Λοιπόν, με την προσφορά αυτή που είναι 34 ευρώ, μία μπλε, μία μαύρη. Η μπλε για το βαφτιστήρι, η μαύρη για τους ακροατές. Γνήσιες, αυθεντικές, έτσι. Η μαύρη, και δεν θα την έλεγα μπλε ακριβώς, ένα πετρόλι είναι. Γυναίκα μου πάντα με αυτά τα χρώματα. Πώς τα ξέρουν οι γυναίκες, ρε παιδιά, που έχει 42 χρώματα το άσπρο. Εμείς ένα άσπρο ξέραμε. Όχι είναι ιβουάρ, όχι είναι εκρού, είναι το σπασμένο του πάγου, όχι το ζαχαρί, το λιωμένο, το αυτό, το έτσι, το αλλιώς. Δεν. Το αλατί. Πάμε, πάμε στις γραμμές, θα μιλήσετε εσείς. Ναι, καλημέρα σας. Μήπως γνωρίζετε, ναι, τι σκέφτομαι κάθε φορά που ακούω ΠΑΟΚ TV, Κωστή, που έλεγες πριν. Για πες, για πες. Ότι πάνε και δίνουν λεφτά κάτω στον Πειραιά, Αθήνα και τα λοιπά, συμπολίτες. Για να μας δούνε. Για να μπαίνουμε σπίτι τους. Για να μπαίνουμε σπίτι τους, Κωστή. Τους βρίσκουμε εκεί. Εκεί τους βρίσκουμε. Πόσο μ' αρέσει αυτό. Πόσο μ' αρέσει. Να δεις τι ωραίο που είναι, Κωστή, να δίνεις λεφτά και να κάνεις κιόλας και τον Κινέζο. Όχι, εγώ δεν βλέπω, δεν βάζω, δεν κάνω, αλλά δίνουν και βλέπουν. Τσουκνίδα, να ξέρεις ένα πράγμα, και εσύ και όλοι σας. Πέρα από την έχθρα, πέρα από την αντιπαλότητα, πέρα από τη λύσα την επικοινωνιακή, τα τερτύπια, από τη λάσπη, από όλα αυτά, βάθος μέσα τους καπέλο βγάζουν. Να το ξέρεις. Αν λίγο, αν νιώθουν λίγο, βγάζουν το καπέλο. Δεν είμαι σίγουρος για αυτό, φίλε, που λες. Όχι, για ειδικά τέτοια. Από Πειραιά, για τέτοια. Βρε, μέσα τους το αναγνωρίζουν. Όλο αυτό το ότι λυσάνε. Τους πονάει, είναι, ότι τους πονάει. Μα αυτό σου λέει είναι ο αντίπαλός μου. Εδώ με αυτό προσπαθώ να βλάψω. Μόνο αυτός μπορεί να με γκρεμίσει. Μα ξέρεις, είναι, Κωστή, τι κάναμε τώρα. Είναι σαν να έκαναν παστίτσιο, έτοιμοι να φάνε, και πάμε εμείς το τρώμε, πίνουμε και μια μπύρα, φεύγουμε και μας λένε ευχαριστώ. Αυτό κάνουμε. Καταλαβες. Αυτό γουστάρω, ρε φίλε. Αυτό το πράγμα. Ότι πληρώνουν, μπαίνουμε στο σπίτι, μας βλέπουν και περνάμε και μια χαρά. Έτσι ακριβώς. Αυτό, έτσι. Ήθελα να δώσω, Κωστή, χαιρετίσματα στη Σοφία. Ελπίζω άλλο κακό να μην τη βρει. Εντάξει. Τι να πω. Πολύ γλωσσοφαγιά. Πολύ. Αυτό φαίνεται. Όσο για τις μπλούζες σου είπα και αυτές είναι καταπληκτικές, ήθελα μόνο να πω κάτι. Κωστή, σου έδειξα το DVD που έχει η Μπουτίκ. Α, ναι, ναι. Το είδα. Λοιπόν, ξέρεις κάτι, δεν με γεμίζει τι. Το εξώφυλλο. Ναι. Όχι το εξώφυλλο. Όχι τόσο το εξώφυλλο. Ναι. Αλλά αυτό που έχεις στο CD πάνω. Δηλαδή δεν μπορεί να κάνεις ένα IT, το double, να έχεις τα goal του πλεονασμήματος και να γράφεις μόνο με γράμματα πάνω. Ναι. Ήθελες εικόνα. Έστω και ας είναι χαραγμένο. Ήθελες εικόνα. Έστω και ας είναι χαραγμένο. Εικόνα ήθελες να υπάρχει. Ναι. Εικόνα, ναι. Εκεί, δηλαδή, να είναι τέτοιο, όχι χαραγμένο. Δεν μπορεί να είναι χαραγμένο μόνο. Τέλος πάντων, λοιπόν. Εντάξει, κάτι μικρά πράγματα είναι, αλλά όμως κάνουν τη διαφορά. Λοιπόν, έγινε. Γεια σας, Κρίνα. Να σε καλά. Είπα και χθες, το λέω και σήμερα, και στις δυο μπουτίκ, ευγενέστατοι οι άνθρωποι, και τα κορίτσια χθες στην Αγία Σοφίας, στο ασπρόμαυρο σπίτι που παλιά το λέγανε κόκκινο. Λοιπόν, αλλά και στη μπουτίκ τα παιδιά, ο φίλος μου ο Πέτρος ο Καρίδας, σκίζονται να εξυπηρετήσουν. Έτσι, και διευκρινίζω, δεν έγινε τιμή σε μένα προνομιακή. Ισχύει για όλους αυτό, έτσι. Επειδή πολλές φορές μας δίνουν και κληρώνουμε μπλούζες ή έχουμε άλλες τιμές αυτά εκτός και τέτοια. Αυτό που σας είπα, το 34, ισχύει 2
αυθεντικές, απλά είναι η μπλε και η μαύρη, όχι η ασπρόμαυρη η ρηγέ, που και εκεί νομίζω έχει χαμηλότερη τιμή. Το διευκρινίζω επειδή με ρωτάτε. Ναι, γεια σας. Ναι. Γεια σου Κωστή. Καλώς το παιδί. Καλημέρα. Γεια σου ρε Λουκά. Καλώς το. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι τα περισσότερα λεφτά μετά τους οπαδούς του ΠΑΟΚ και τους φιλάδους του ΠΑΟΚ για το κανάλι τα δίνουν ο συμπολίτης Άρης και ο Ολυμπιακός. Βεβαίως, γιατί θέλουν να έχουν άποψη. Ναι, θέλουν να έχουν άποψη, να παρακαλάνε να χάσει και τέλος πάντων. Μου είπε κάποιος, πρόσεχε, όχι κάνω το συνήγορο τώρα, αλλά εγώ λέει δεν δίνω, λέει. Πάω, λέει, σε καφέ και το βλέπω. Δεν μου λες, εκεί που πληρώνεις το ταλιράκι σου στον καφέ θα πήγαινες, αν ήταν ο ΠΑΟΚ. Λέει όχι. Άρα έχεις πληρώσει. Λέει, έχεις δίκιο. Ναι, αλλά άμεσα δεν πληρώνω, λέει. Εντάξει, άμα είναι αυτός ο καημός δεν πληρώνεις. Αλλά πας όμως, έχεις το νου σου. Στο καφέ που πάει αυτός ο Αριανός, πάει με άλλους στην οπαδούς του και κάνουν κερκίδα. Εντάξει, παιδιά, αυτό, παιδιά, είναι πολύ φυσιολογικό. Έτσι, το καταλαβαίνετε. Αυτό είναι πολύ φυσιολογικό. Συμβαίνει παντού στον κόσμο. Παντού. Το δεύτερο που έχω να πω είναι ο πιο πειραμένος σε άδειες κερκίδες, σε αγώνες είναι ο ΠΑΟΚ. Έχει παίξει πολλές φορές έτσι, και κλεισμένο το θυρών. Ο πιο πειραμένη ομάδα. Το έλεγα προχθές τον Βασιλόπουλο ότι έχουμε το know-how που λένε στα χωριά μας. Έχοντας φάει τόσες τιμωρίες στο κεφάλι, ειδικά πρόπερση που παίξαμε πόσο, 10-11 μάτς. Έτσι. Τίποτα δεν πηγαίνει χαμένο, Λουκά. Για και, τρίτον, πρέπει ο ΠΑΟΚ, επειδή αυτοί με ψεύτικα δημοσιεύματα προσπαθούν να πάρουν την κοινή γνώμη με το μέρος τους, ο ΠΑΟΚ πρέπει να φτάσει στα άκρα, στην UEFA, στις μεγάλες ποδοσφαιρικές χώρες όπως είναι η Αγγλία, η Γερμανία, η Γαλλία και η Ισπανία, να γεμίσουν σε κανάλια μεγάλα το τι συμβαίνει, τι κάνει αυτή η ομάδα που λέγεται Ολυμπιακός και ο πρόεδρος του στην Ελλάδα. Αυτό τι θα προκαλέσει. Ναι. Με ακούς? Σε ακούω πολύ καθαρά. Αυτό το οποίο θα παίξει τώρα καθοριστικό ρόλο είναι ότι στην υπόθεση και την τελευταία, αλλά και σε άλλες, εμπλέκονται και ξένες αρχές. Βέβαια είναι κατάντια να πρέπει να περιμένουμε να εμπλακεί πάλι κάποιος από το εξωτερικό. Αυτό είναι δείγμα ότι στην ισχύουσα κατάσταση εδώ δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη. Είναι αυτό πραγματικά είναι θλιβερό, φίλε, να πρέπει να περιμένω από το Εγκλεζάκι να συμμετάσχει ή από το Γερμανό ή από το Γάλλο ή οτιδήποτε. Έτσι, λυπάμαι και θλίβομαι, γιατί θα έπρεπε εδώ που γεννήθηκε η δημοκρατία, εδώ που μάθαμε από πολύ νωρίς τι σημαίνει δικαιοσύνη και το διδάξαμε και σε άλλους λαούς ανά τον κόσμο, να μην έχουμε εμπιστοσύνη σε μια μερίδα του συστήματος, να μην πω σε όλους τους δικαστικούς. Έτσι. Δυστυχώς τη λέξη δημοκρατία και την εφαρμογή της τη μάθαν όλοι οι ξένοι πάρα πολύ καλά και εμείς που την ανακαλύψαμε δυστυχώς δεν μπορούμε να την εφαρμόσουμε, γιατί ποτέ δεν κυβερνήθηκε αυτή η χώρα από πατριώτες και νομοταγείς. Όλοι είναι κάπου, από κάπου είναι εξαρτημένοι. Αυτό είναι το κακό. Εγώ θέλω να φτάσει στα άκρα ο ΠΑΟΚ μέχρι και να προκαλέσει και Brexit. Και Brexit προτιμότερο. Εμείς αντέχουμε. Ακριβώς. Ναι. Αντέχουμε. Ο άλλος τόσα χρόνια πληρώνει, έχει πληρώσει 150 εκατομμύρια. Αντέχετε εσείς ή απέναντι. Ναι, δεν νομίζω. Να προκαλέσει και το Brexit εν ανάγκη. Έξι. Δεν Λουκά, γίνεται αλλιώς. Δεν αυτό γίνεται. Που πρέπει να μας σεβαστούν. Λουκά μου, αυτό που λες έγινε πλέον. Άργησε. Καθυστέρησε, γιατί είχε συγκεκριμένη φιλοσοφία, δεν θα την πω παθητική, αλλά πιο ήπια πλέον εδώ και κάμποσο καιρό, φουλ επίθεση σε κάθε επίπεδο, για κάθε υπόθεση. Μιλάμε πάντα νομικά, ούτε βία, ούτε απειλές, ούτε εγκλήματα, ούτε τίποτα, έτσι. Είναι άλλη φτιάξη μας, αλλά δικαστικά κυνήγει ανελέητο μέχρι να μαρτυρήσουν, μέχρι να πατήσουν εμπριμέ χιόνι, φίλε. Έτσι απλά, έτσι. Κωστή μου, μπορεί να, πόσο πιθανό να μην πήγες εκεί που έπρεπε να πας. Όχι, έστειλα εχθές τη διεύθυνσή σου, έστειλα τα πάντα και θα σε πάρει τηλέφωνο να σε ενημερώσει, δεν ξέρω αν σε πήραν. Ναι, εάν τυχόν και δεν μπορεί να γίνει έτσι, μπορώ να στείλω ένα ξαδερφό να πάει από εκεί να την κάνει τη δουλειά αυτή. Μάλιστα. Κουριές να μεταστείλει. Εάν τυχόν και δεν μπορεί,
Παίρνει τον άλλο σύλλογο, ένα άτομο. Θα σε πάρουν τηλέφωνο πιθανόν και σήμερα. Θα σε πάρουν τηλέφωνο, γιατί έδωσα και το κινητό, έδωσα και τα στοιχεία. Βεβαίως και θα γίνει, απλά θα σε πάρουν να σε ρωτήσουν με ποιο courier θες να έρθουν, με ποια εταιρεία. Κατάλαβες, για να είναι συνεπής και εντάξει. Εντάξει. Έγινε, Κωστή μου. Να είσαι καλά, κι εγώ. Πάμε τελευταίος, προτελευταίος δηλαδή, ναι. Καλημέρα. Καλό το παιδί. Τελειώσαμε το Χρυσό Ανέστη. Τελειώσαμε. Όχι, δεν τελειώσαμε ακόμα. Πώς, αναλήψεως δεν είναι. Άλλες 40 μέρες. Δες παράταση, ε. Από χθες, προχθές έγινε η ανάσταση. Έλα, για πες Άκη. Να την πάω εγώ σου Λουκά την μπλούζα, ρε. Χθες πήγα στην Καβάλα, μα ήξερα θα την πήγαινα. Δεν είναι μπλούζα. Αυτός είχε κερδίσει, κάτι είχε κερδίσει, νομίζω, όχι σίδερο. Τι είχε κερδίσει την προηγούμενη εβδομάδα. Καλά. Ό,τι και αν είναι, σε 15 μέρες θα πάω τώρα. Ναι. Α, φούρνο λοιπόν, μικροκυμάτων. Φούρνο μικροκυμάτων. Εντάξει, δεν θα το πάρει κανένας. Λοιπόν, για να σου το δείξω και το διαρκείας του Λουκά, για αυτό της Μπαρτσελώνα, κατάλαβε. Κοίταξε. Κωστή. Ναι. Καταρχήν αυτή η μπλούζα που κληρώνεις, τι φόρεσες εσύ? Όχι βέβαια. Είναι με το ταμπελάκι, φίλε. Αυτό θα έλεγα να φορεμένες μπλούζες να κληρώνω. Ναι, ρε παιδί μου, κάνει εσένα, κάνει. Όχι, όχι. Εγώ είμαι, φίλε, τότε γιατί την κληρώνεις, πώς θα την πάρουμε, ρε Κωστή? Σε τέτοιες μπλούζες, ειδικά αυτές τις φανέλες της ομάδας, είμαι 3 έξτρα, φίλε. Ακόμα και οι δύο με στενεύει. Δεν είναι, είναι στενή γραμμή. Δεν έχει. Ωραία, θα τη δώσουμε στην κόρη μου που είναι πιο αδύνατη. Λοιπόν, άκου, τέσσερα πραγματάκια θα αύριο, λοιπόν, αύριο θα κληρώσω. Η αυριανή είναι 2 έξτρα, να ξέρετε. Η μαύρη. Εντάξει. Ναι. Αλλά με το ταμπελάκι. Για να πούμε κάτι πραγματάκια που δεν ξέρει ο κόσμος, λίγο έτσι. Βεβαίως. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Για Grexit δεν μιλήσατε με τον Λουκά. Λέω, δεν άκουσα. Για το Grexit δεν μιλήσατε. Γενικά λέει ότι εμείς αντέχουμε. Λοιπόν, ότι προκειμένου να γίνει όπως θέλουν αυτοί. Εγώ επειδή είμαι λίγο πιο κοτοπώνυρος, ρε παιδί μου, το πάω βλέποντας και κάνοντας. Αυτοί εδώ, αυτό θα επιχειρήσουν. Γιατί, κοίταξε, η ομάδα του μπάσκετ του υπόδικου είναι, δεν θα ανεβεί ξανά στην Α2. Και φέτος Α2. Μπράβο. Πάμε παρακάτω. Περιμένει την άλλη την ομάδα του ποδοσφαίρου. Λοιπόν, αν θα τις κάνει παρέα. Θα τις κάνει παρέα. Ναι, παρέα, ναι. Συνηθίσανε, εκείνη πήγε ένα χρόνο πιο μπροστά, σας λέει εντάξει, ελάτε μου, μια χαρά είναι. Και τώρα, αυτοί κανονίζουν από την κυβέρνηση, σε λέει στο χέρι μας είναι τώρα, κάτσε να το κάνουμε, αφού δεν μπορεί ο Ολυμπιακός να πάρει το πρωτάθλημα, θα πέσει κάτω, κάτσε να τους κάνουμε ένα τέτοιο, γιατί θα πάρουν αυτοί τα λεφτουδάκια, καταλαβες. Ναι. Το κακό τους μυαλό και το μίσος που έχουν εναντίον μας, ναι, μέχρι εκεί φτάνει, να ξέρετε. Λοιπόν, ναι, για να μην ξεχνιόμαστε. Το πέτσινγκ, το πέναλτι, το θυμάσαι που είπε ο Πρωθυπουργός? Ναι, πώς το θυμάμαι. Πώς το θυμάμαι. Για τον Βόλο, βεβαίως, το θυμάμαι. Κανένας λοιπόν, γαργάρα πριν το πέναλτι στον Κρέσπο. Όμως. Λοιπόν, ναι, εντάξει. Με την ΕΡΤ, τα λεφτά που δεν μας έδωσε η ΕΡΤ και μας έκανε φυσικά κακό, μας έκανε, αλλά εντάξει. Φυσικά. Κακό, καλό μας έκανε. Κακό βραχυπρόθεσμα, μακροπρόθεσμα, φάγαν τα μούτρα τους. Ναι, δεν περίμεναν αυτή την αντίδραση. Εγώ σου λέω τι θέλουν αυτοί να μας κάνουν. Ναι, λοιπόν, ναι. Τι άλλο θέλεις να κάνουν. Ναι. Τώρα βγήκε χθες, προχθές και είπε ότι πάει μια χαρά το γήπεδο. Λοιπόν, καλά, ναι, okay. Το Σεπτέμβριο κάθε μέρα, Άκη, κάθε μέρα θα λέω πριν φεύγω, πριν να φύγω, θα λέω κάθε μέρα υπογραφή για το Καφτατζόγλιο. Ίση μεταχείριση, κάθε μέρα. Μπρε, το Σεπτέμβριο μέρα πάλι τα ίδια θα λένε μέχρι να έρθει τετραετία. Έλα. Έπεσες. Πάμε τελευταίος. Τελειώσαμε. Φεύγω. Πέσανε γραμμές πάλι. Ναι. Όχι. 0-3 και έπεσαν κιόλα. Έπεσαν όλα μαζί. Φεύγω. Θυμίζω. Χορηγή δεύτερη ώρα η Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Γαρμάνκιο. Άνοιξε το μαγαζί. Καταπληκτικά πεντανόστιμα κρεατικά. Υπέροχα. Εκλεκτά. Με τις αποστάσεις που πρέπει. Με πολλά τραπέζια έξω. Με φοβερή εξυπηρέτηση. 705-750 τηλιβεριά. Φυσικά για τέντα. Αυτός που είναι ο κορυφαίος εδώ και χρόνια. Εδώ και 36 χρόνια. Τέντα Home. Ανατολικά Καλαμαριά. 430-011. Δυτικά Πολύχνη. Αγνός στρατιώτη 92. 682-369 και στη Χαλκιδική Τέντα Home. Κορυφαίος στην Τέντα. Χρόνια. Και βέβαια Κλιμάρτ, Δελφών και Γραβιάς 67.
νούμερο 1 στον κλιματισμό, Κώστας και ο ΣΕΣ, ψήξη, θέρμανση, κεντρικά συστήματα VRV, Daikin και όχι μόνο. Σας περνάει το μαραφέτη είτε στο σπίτι, είτε στο χώρο εργασίας, σε πολυχώρους, σε καταστήματα, σε ξενοδοχεία, παντού, παντού, οπουδήποτε, οπουδήποτε. Φεύγω, έρχεται φοβερό και τρομερό δίδυμο, Μπατμανίδη, Κόλκα, Κόλκα Μπατμανίδη, φεύγω επιτέλους στην ώρα μου σήμερα, αν και, περίμενε, όχι, τίποτα, 0 στα 4 στο τέλος. Και έπεσε και ο, έπεσε και ο Άκης, πέσα και άλλοι μαζί του, πιασμένοι χέρι-χέρι. Θα είμαστε εδώ στις 2 το μεσημέρι, εννοείται. Για την εκπομπή ποιος αυτός 1-0 να παίξουμε και σήμερα. Θα δούμε αν θα βάλουμε δώρο ή όχι. Μπορεί να βάλουμε, μπορεί να μην βάλουμε. Ανάλογα με τα κέφια μας, εμείς αποφασίζουμε. Μένετε συντονισμένοι στον αθλητικό λίμπερο 107 και 4. Και όταν σας πάρουν τηλέφωνο και λαϊδάτε και το λέτε, τι ακούς, ακούω αθλητικό λίμπερο. Αν μας ακούτε. Αν δεν μας ακούτε, πείτε ακούω έτσι τραγούδια ρεμπέτικα. Οκ, κανένα θέμα. Αν μας ακούτε και λέτε τι εκπομπές ακούτε, θυμάστε τις ώρες, λέτε το όνομα του παραγωγού, λέτε τον τίτλο της εκπομπής, λέτε τις ώρες. Είναι σημαντικό για το ραδιόφωνο που δεν βασίζεται σε κρατικά κονδύλια, δεν βασίζεται σε λογαριασμούς ΔΕΗ, δεν βασίζεται αλλού, παρά μόνο στη δική σας αγάπη και εμπιστοσύνη. Αυτά. Σας φιλώ γλυκά. Ζουμουσού λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Bye, bye, bye. Τα λέμε στις 2.